πρώτο τεστ για την ομάδα σας εν ώψη της νέας χρονιάς. Απέναντί σας ίσως ο κύριος σας αντίπαλος για το φετινό πρωτάθλημα. Η ΑΕΛ, και δεν ξέρω κατά πόσο μπορείτε να επιδιώξετε σήμερα να κερδίσετε την ΑΕΛ στο πρώτο παιχνίδι και να κλέψετε εσείς το πρώτο τρόπεδο της χρονιάς. Καταρχήν να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Είναι ευχή όλων μας να έχουμε ένα καλό πρωτάθλημα, ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, να φέρει τον κόσμο στο γήπεδο. Όσο για το σημερινό παιχνίδι, ήρθαμε εδώ για να κερδίσουμε. Έχουμε κάποια προβλήματα της τελευταίας στιγμής, αλλά όπως και να έχουν τα πράγματα, όποιος και να μπει μέσα στο γήπεδο να παίξει, στόχος είναι να κερδίσει κάθε παιχνίδι. Είναι, θα έλεγα, το τελευταίο από τα μάτς προετοιμασίας, αλλά το πιο σοβαρό και το πιο δυνατό οπωσδήποτε. Είμαστε όσο έτοιμοι μπορεί να είναι μια ομάδα όπως και εμείς, έτσι και ΑΕΛ, φαντάζομαι, στο ξεκίνημα της σεζόν. Στόχος είναι μια είσοδος στο πρωτάθλημα με όσο το δυνατόν πιο έτοιμη την ομάδα για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο καλύτερο επίπεδο απόδοσης όταν θα πρέπει. Ονομάσατε, είπατε, μιλήσατε καλύτερα για αγωνιστικά προβλήματα. Μπορούμε να ονομάσουμε? Ναι, είχαμε κάποιο πρόβλημα με τον Παναγιώτη τον Τρισόκα δύο μέρες πριν, ένα τραυματισμό στην προπόνηση. Μάλλον θα είναι εντάξει να παίξει σήμερα. Και είχαμε και κάποιο πρόβλημα με τον Πάτρικ Λί, κατά πόσο είναι έτοιμος θα δούμε λίγο πριν ξεκινήσει ο αγώνας. Όσον αφορά το φετινό ρόστερ της ομάδας σας, αισιοδοξείτε πως θα είστε σίγουρα καλύτεροι από πέρσι και αισιοδοξείτε πως αυτό το ρόστερ θα είναι αντάξιο της ΑΕΛ και ίσως γιατί όχι και καλύτερο για να χτυπήσετε φέτος τα τρόπια που σας αναλογούν, έτσι? Ναι, σαφώς. Νομίζω ότι το ρόστερ της ομάδας φέτος είναι σαφώς πιο γεμάτο. Έχουμε περισσότερα ποιοτικά παιδιά, θα έλεγα, στην ομάδα, αν μου επιτραπεί ο όρος. Νομίζω έχουμε δύο παίκτες σε κάθε θέση. Στόχος, όπως ήταν και πέρσι, έτσι και φέτος, είναι πρωτάθλημα κύπελλο, το Super Cup και οπωσδήποτε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, family της περσινής, αν είναι δυνατόν. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή πορεία τόσο στη σημερινή αναμέτρηση όσο και γενικότερα στην φετινή σεζόν. Αυτά από τον κύριο Γιαναρά Κώστα. Θα επανέλθουμε μαζί με το αγωνιστικό ρεπορτάζ από την μεριά της ΑΕΛ. Πριν πάμε στο αγωνιστικό της ΑΕΛ, Άρη, να πάμε απέναντι. Είναι και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Να ακούσουμε και την κουβέντα της διοργανώτριας αρχής, διαστόματος του πρόεδρου της Ομοσπονδίας. Και μετά και στο αγωνιστικό ρεπορτάζ από πλευράς ΑΕΛ. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Γιαννάρα. Είναι σαφέστατα, φαίνεται όλα στα χαρτιά, σαφέστατα ενισχυμένος ο κεραυνός. Και θεωρώ, Άρη, ότι για πρώτη χρονιά φέτος διαθέτει και ίσως και υπερισχύει από τις άλλες ομάδες. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία. Καθαρό αιμοσέντερ στο πρόσωπο του Ραντόγεβιτς, τον οποίο είδαμε πέρσι με την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Και αν προσθέσουμε και τον Παναγιώτη Τρισόκα κοντά του, τότε η ομάδα του κεραυνού πραγματικά έχει ενισχυθεί αφάνταστα στην θέση αυτή. Άρη. Ναι, συμφωνώ, Κώστα, μαζί σου. Ο Ραντόγεβιτς έμεινε ελεύθερος από το ΑΠΟΕΛ. Τον πήρε ο κεραυνός και σαφώς ισχυροποιεί την θέση 5, την θέση του σέντερ. Θα μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα να φωνάξω τον πρόεδρο που είναι εδώ δίπλα μου. Βεβαίως. Έτοιμος. Άρη, σας ακούμε. Έχω κοντά μου τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Καθοσφαίρησης. Πρόεδρε, πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο εκ των κορυφαίων ομάδων της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας. Η γνώμη σας για το σημερινό παιχνίδι καταρχήν και ακολούθως και για την φετινή σεζόν. Εντάξει, καταρχήν θα πρέπει να θυμίσουμε τον κόσμο ότι είναι αφιερωμένο το σημερινό ΟΠΑΠ Super Cup στους συμπατριώτες μας που άδικα έχασαν τη ζωή τους τον Αύγουστο του 2005 στο αεροπυρική τραγωδία που έχει συγκινήσει, αν θέλετε, το παγκόσμιο. Δεν ξεχνούμε, γι' αυτό υπάρχει αυτόν το η ασπίδα για 5 χρόνια. Τώρα για τον αγώνα, αν αντιλαμβάνεστε ότι τα τελευταία χρόνια είναι συνήθεις πελάτες η πρωτεία ΕΚΑΕΛ και ο κεραυνός Τροβόλου, θεωρούμε είναι αυτή τη στιγμή ίσως οι πιο έτοιμες ομάδες του πρωταθλήματος. Ευελπιστούμε σε έναν καλό αγώνα, αλλά και για μια καλή καλαθοσφαιρική περίοδο, και θα πρέπει να ευχηθούμε σε όλες τις ομάδες ό,τι καλύτερο
για να γίνει ακόμα ένα βήμα προς τα εμπρός για το άθλημά μας, για την Καλαθόσφαιρα. Θα έχουμε περισσότερο κόσμο στις κερκίδες. Γιατί φέτος ένα φαινόμενο, αν εξαιρέσουμε τα παιχνίδια της ΑΕΛ ήταν, και το ΑΠΟΕΛ θα έλεγα, ήταν λιγοστός ο κόσμος που παρουσιάζονταν στις κερκίδες των γηπέδων. Εντάξει, να διαφωνήσω λίγο μαζί σας. Και η Ενάδα Ιουδομητίου είχε πάρει το δικό της κόσμο, ο Αχιλλέας Καϊμακλείου και η Ομονία σε κάποιους αγώνες. Θεωρώ ότι με τα νέα δεδομένα, το τρίτο σχεδιασμό, ότι θα υπάρχει σίγουρα περισσότερος ανταγωνισμός με λιγότερα λεφτά. Άρα είναι ένα μέτρο το οποίο θα επιβιώσουν τα σωματεία σε βάθος χρόνου. Θα υπάρχει ανταγωνισμός σίγουρα οι περισσότερες ομάδες. Αντιλαμβάνεται η ΑΕΛ, ο Κεραυνός είναι σε κάποια άλλα επίπεδα. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχει περισσότερος κόσμος και ίσως πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Το έχω πει από την αρχή του καλοκαιριού. Και θέλω να πιστεύω ότι στο τέλος της μέρας θα βγούμε ένα αληθινό. Το σημαντικό είναι μετά το τέλος του πρωταθλήματος να υπάρχουν υγιείς ομάδες για να τις έχουμε και τα επόμενα χρόνια και ανεξάρτητα ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα. Σίγουρα κάθε χρόνο ένας θα είναι ο πρωταθλητής, ένας ο κυπελούχος. Αν θέλετε, η μαγιά, ο στόχος που θα πρέπει να στοχεύσουμε είναι να μπουν υγιείς βάσεις για όλα τα σωματεία για να τα έχουμε για πολλά χρόνια κοντά μας. Και τελειώνοντας, θέλω να ευχαριστήσω και η Διευθυντή Πιλωνάκη και τον Γιώργο Ξηναρή που για ακόμα μια χρονιά είναι κοντά και θα έχουν την ευκαιρία ο κόσμος μέσα από τα κανάλια να βλέπουν ζωντανά τους αγώνες. Την ΟΠΑΠ Κύπρου που σε μία-δύο μέρες θα είμαστε στη θέση να ανακοινώσουμε τη νέα συνεργασία. Την εταιρεία Centrum που για ακόμα μια χρονιά είναι η χορηγός της στατιστικής υπηρεσίας. Όλη αυτή η ομάδα, όλη αυτή η οικογένεια είναι αυτή που μας δίνει ενέργεια για τα επόμενα βήματα προς τα εμπρός. Μέλλον με υποσχέσεις για διάρκεια, Κώστα, αυτά από τον Πρόεδρο της Ομοσπονδίας, να του ευχηθούμε ό,τι καλύτερο και στην πορεία της Ομοσπονδίας κοντά στα σωματεία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Όσον αφορά τους σχεδιασμούς, θα τα πούμε σε κάτω ποινών στάδιο. Θα προχωρήσουμε με το ρεπορτάζ της Πρωτεία ΣΕΚΑΕΛ που παρουσιάζεται τέταρτη χρονιά στην διοργάνωση αυτή, στο Super Cup της Ομοσπονδίας, επαμεμβόμενο για 5 χρόνια. Στα τρία ήδη, αυτή είναι η τέταρτη χρονιά, το έχει κατακτήσει ήδη 2 φορές, 5 στο σύνολο η ΑΕΛ. Τρίτη χρονιά στην διοργάνωση αυτή και για τον Κεραυνό, 7 συνολικά και οι δύο ομάδες, 5 κατακτήσεις για την ΑΕΛ, 2 για τον Κεραυνό. Μικρόφωνο στον Άρη Κυριακού. Με τον κύριο Μιχαηλίδη βρίσκομαι πίσω από τον χώρο που προπονείται η ομάδα της ΑΕΛ. Κύριε Μιχαηλίδη, πέρσι κατακτήσατε τον συγκεκριμένο θεσμό. Φέτος απέναντι στην ίδια ομάδα αισιοδοξείτε πως θα διατηρήσετε τα δεδομένα, τα σκέπτρα. Καταρχήν ευχηθώ σε όλους καλή χρονιά σε όλες τις ομάδες και όλους τους εμπλεκόμενους στον χώρο και ελπίζω να έχουμε έναν καλό προ... Τώρα, εντάξει, εμείς στην ΑΕΛ ξέρουμε ότι κάθε χρόνο υπάρχουν τρεις τίτλοι, Super Cup, κύπελλο και πρωτάθλημα και πρέπει να τους διεκδικούμε. Αυτός είναι ο στόχος. Είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε τον τίτλο, ναι. Πιστεύετε πως φέτος η ΑΕΛ με πολλές αλλαγές μπορεί να διατηρήσει τα δεδομένα, δηλαδή το πρωτάθλημα και τους... και την προηγούμενη καλή ευρωπαϊκή πορεία. Ναι, εντάξει, αυτό το πιστεύουμε και παρόλο του ότι πέρσι είχαμε μια εξαιρετική πορεία, έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές στο ρόστερ μας και πιστεύω ότι έχουμε φέτος ακόμα πιο καλούς καλαθοσφαιριστές. Φυσικά χρειάζεται και τύχη και ελπίζω όλα να πάνε δεξιά. Και για άλλη μια φορά ο κόσμος της ΑΕΛ κοντά σας την προσπάθεια της καλαθοσφαιρικής ομάδας. Ένα μήνυμα προς τον κόσμο. Εντάξει, ο κόσμος ξέρει ότι τον αγαπάμε, τον θέλουμε πάντα δίπλα μας, τον ευχαριστούμε για όλα και ελπίζω σιγά σιγά να μαζευτεί ξανά όπως μαζεύεται και να μας δώσει εκείνο που πρέπει να μας δώσει. Ευχαριστούμε τον βοηθό του κυρίου Μικλίνη, έξω από τον Μιχαηλίδη. Κώστα, ο λόγος σε σένα. Και η ελενισχυμένη Άρη σε σχέση με την περσινή χρονιά βέβαια, εδώ θα μετρηθούν όλα τα κουτιά. Και έχουν τη δυνατότητα ακόμη να αλλάξουν και άλλους παίκτες οι ομάδες.
Θα δούμε πώς θα παρουσιαστούν σήμερα. Πάμε στην κλήρωση των διαιτητών, να δούμε το βίντεο. Μπήκα στην κληρωτίδα. Χρήστος Παπαδάμου, Πέτρος Χριστοφίδης, Ελισσέος Χριστοδούλου, Χαράλαμπος Σάντος και Αντώνης Δημητρίου. Πρώτος τράβηξε το Ελισσέο Χριστοδούλου. Πρώτο. Στη συνέχεια εκ μέρους της πρωτέας ΕΚΑΕΛ ο κύριος Σταύρος. Εδώ οι πρόεδροι των δύο ομάδων, καθώς περιμένουμε την έναρξη του αγώνα, πάμε να δούμε τις πεντάδες και αν μπορέσει ο Άρης, όπως είναι και οι δύο κοντά κοντά οι δύο πρόεδροι, να πλησιάσει και να πάρει μια πολύ σύντομη κουβέντα για την φετινή χρονιά. Η πρωτεία ΕΚΑΕΛ λοιπόν αρχίζει με τους Αλέξη Λιάτσο, Μίλουτιν Άλεξιτς από την περσινή χρονιά, Ράι Ράντολ από την περσινή χρονιά, ο Ολίβιερ Λούγκα και ο Τουέιν, ο γνωστός πλέον Τουέιν Woodwork, παλαιότερα στην ομάδα της ΑΕΛ, επιστρέφει φέτος να ενισχύσει μετά από πορεία δύο χρόνια στην Ιταλία, να ενισχύσει ξανά την ομάδα των Γαλαζοκεντρίνων της Λέμεσου. Πάμε και στην ομάδα του Κεραυνού, εδώ κύριος Μικλίνιεξ, Κεραυνός ο οποίος αρχίζει σήμερα το παιχνίδι με τους Παναγιώτη Γιαννά, τον Ιβάν Βουκατίνοφ, τον Σέτρικ Χέντερσον, τον Παναγιώτη Τρισόκα και τον Αλεξάνδερ Γιαραντόγεβιτς. Τέσσερις νέοι παίχτες στην πεντάδα του Κεραυνού Στροβολεδό και ο κύριος Φραγκιάς. Πάμε πολύ γρήγορα στον συνάδελφο Άρη Κυριάκο. Κώστα, έχω κοντά μου τους πρόεδρους των δύο ομάδων, τον κύριο Λοϊζίδη και Παπαέλληνα, που ξέρουμε πόσα συνεισφέρουν στον χώρο της καλαθόσφαιρας για να βρίσκονται οι ομάδες τους παντοδύναμες στον χώρο αυτό. Μια κουβέντα, κύριε Λοϊζίδη, πρώτος φετινός στόχος για την ΑΕΛ και σίγουρα θέλετε το θετικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν τρεις στόχοι στις εγχώριες διοργανώσεις, αυτός είναι ο πρώτος. Ασφαλώς θέλουμε το θετικό αποτέλεσμα και ένα καλό ξεκίνημα. Η ευχή μας είναι να κυλήσει μια καλή χρονιά ομαλά και η καλύτερη ομάδα να τα κερδίσει. Και ένα μήνυμα από τον κύριο Παπαέλληνα, που σαφώς θα έχει και ο ίδιος τις όμοιες προσδοκίες με τον ομόλογό του. Κοιτάξτε, η σοβαρή στόχη είναι φυσικά το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Αυτή είναι μια δευτερεύουσα, είναι μια γιορτή που είναι ο κυπελούχος με τον πρωταθλητή. Είναι ένας τίτλος, άτυπος τίτλος θα έλεγα. Ασφαλώς έχει ενδιαφέρον να τον κερδίσεις, αλλά και αν δεν τον κερδίσεις δεν έχει χαθεί τίποτα. Οπότε, χωρίς να το υποβαθμίζουμε, είναι ένα πολύ δυνατό παιχνίδι. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν και ελπίζω όλα να πάνε καλά. Παρ' όλα αυτά, εσείς με την φετινή σας ομάδα φιλοδοξείτε πως θα κλέψετε τα σκύπτρα από την ομάδα της ΑΕΛ. Μετά από 5 χρόνια ίσως να έχει φτάσει η σειρά μας, ελπίζω, αλλά αυτό θα το δείξει συνέχεια. Η άποψη του κυρίου Λοϊζίδη. Ξέρω πως θα προσπαθήσει ο φίλος μου ο Πάρης, αλλά θα δούμε στο τέλος. Ευχαριστούμε και τους δύο πρόεδρους. Άρη, ναι. Αυτό είναι το πιο όμορφο που μπορούμε να δούμε. Αυτή η ανταγωνιστικότητα είναι εκεί. Γνωρίζουν οι πρόεδροι ότι θα υπάρξει ο ανταγωνισμός, αλλά επικρατεί η φιλία, επικρατεί ο αμοιβαίος ο σεβασμός για τη δουλειά που γίνεται σε κάθε ομάδα και αυτό είναι ότι καλύτερο μπορούμε να περιμένουμε. Νομίζω τα δύο κορυφαία σωματεία τον τελευταίο καιρό δίνουν το παράδειγμα για το πώς πρέπει να λειτουργούν στο χώρο του μπάσκετ. Όλα έτοιμα για την έναρξη του πρώτου αγώνα της χρονιάς. Επαναλαμβάνουμε 8η πλέον συμμετοχή στον αγώνα του Super Cup για την ομάδα της πρωτείας ΕΚΑΕΛ. 8η και για τον Κεραυνό Στροβόλου, 5 κατακτήσεις για τους γαλαζοκίτρινους, 2 κατακτήσεις για τους ερυθροκίτρινους. Ενώ είναι η 5η σερή χρονιά που η ΑΕΛ δίνει το παρόν της στην Ασπίδα, στο Super Cup, και 3η σερή για την ομάδα του Κεραυνού. Με θυμίζουμε, πρώτος διαιτητής Χρήστος Παπαδάμου, δεύτερος ο κ. Πέτρος Χριστοφίδης και τρίτος ο κ. Ελισσέος Χριστοδούλου, τέταρτος ο κ. Καλάμπος Σάντος, έμεινε εκτός συμμετοχής ο Αντώνης Δημητρίου. Πρώτο τσάμπολ στο παιχνίδι, εδώ ο κύριος Παπαδάμου, ο πιο έμπειρος πλέον διαιτητής στην Κύπρο, σφύριξε και στο διεθνές τουρνουά της ΑΕΛ. Είχαμε δύο σπουδαία τουρνουά στην Κύπρο, το πρώτο μπασκετάρο Μανίκος Γκάλης, αποδέσποζε παρουσία του Ολυμπιακού και του Άρη και της Μακάμπη. Είχαμε και το τουρνουά της ΑΕΛ, αποδέσποζε η παρουσία του πρωταθλητή Ευρώπης
Παναθηναϊκού. Και της επίσης ελληνικής ΑΕΚ. Πρώτη άστοχη προσπάθεια από τον Κεραυνό, πρώτη επίθεση για την ΑΕΚ. Άλεξιτς στο μπάσιμο, έξω στην γωνία. Αλέξης Λιάτσος σε σούτ τριών πόντων είναι άστοχος. Κέρδισε ο Βουκαντίνοφ, θέλει να τρέξει ο Κεραυνός. Χέντερσον, φρενάρει και σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος. Ο ίδιος παίκτης που νωρίτερα δεν βρήκε στόχο, ανοίγει το σκορ για την ομάδα του Στροβόλου. 0-3 στο ξεκίνημα του αγώνα, ένα λεπτό στην αναμέτρηση. Ράντολ, Ιλούγκα, Woodwork. Περνάει για τον Άλεξιτς και αυτός για τον Ράντολ. Πολύ ενδιαφέρον αυτό το matchup. Το είδαμε στην τελική φάση της περσινής σεζονάρη. ΑΕΛ από ΕΛ. Και εδώ η καλή κίνηση από τον Ραντόγεβιτς φέρνει το πρώτο φάουλ για τον Αμερικανό της ΑΕΛ, τον Ράιαν Ράντολ, ο οποίος μπορεί στην δική του μονομαχία να μην νίκησε τον Ραντόγεβιτς στις περσινές αναμετρήσεις του, νίκησε όμως η ομάδα του και στο τέλος είναι αυτό που μετράει, όχι οι ατομικές αναμετρήσεις, αλλά το ποια ομάδα στο τέλος παίρνει την νίκη. Άλεξιτς. Δύσκολη προσπάθεια από την παρουσία εκεί του Ραντόγεβιτς. Δεύτερη επίθεση που χάνεται για την ΑΕΛ. Τρίτη επίθεση για τον Κεραυνό στο παιχνίδι. Ο οποίος προηγείται με 3-0 μετά το τρίποντο από τον Χέντερσον. Άντως εδώ ο σκόρερ απέναντι στον Λιάτσο. Για τον Παναγιώτη Τρισόκα. Γιαννάς απέναντι στον Ιλούγκα. Αλλίωση της προσπάθειας του Τρισόκα από τον Άλεξιτς, θέλει να τρέξει, ζήτησε την μπάλα ο Άλεξιτς, έξω για τον Ιλούγκα. Ξανά Άλεξιτς στην γωνία, ζητάει το σκριν από τον Ράντολ, ο Αμερικανός για τον Ιλούγκα και τώρα ο Γουτκορ. Αλλαγή κατεύθυνσης σε ένα fade away, ένα δύσκολο σουτ, θετικό το rebound από τον Λιάτσο, θα πάρει το φάουλ από την παρέμβαση εκεί του Παναγιώτη Γιαννά. Πρώτο προσωπικό φάουλ και πρώτο ομαδικό για τον Κεραυνό Στροβόλου. Μηδέν στις τέσσερις από την περιφέρεια η ΑΕΛ για την ώρα. Μία στις τέσσερις ο Κεραυνός. Δυνατές άμυνες στο ξεκίνημα πέρα από την φάση που πέτυχε το τρίποντο ο Χέντερσον. Λιάτσος άστοχος στην πρώτη βολή, ευστοχή στην δεύτερη, πρώτος πόντος και για τους πρωταθλητές, οι κυπελούχοι στην επίθεση. Άρη άρχισε σιγά σιγά να μαζεύεται λίγος κόσμος, γνωρίζω είναι και η ώρα της έναρξης του αγώνα, λίγο δύσκολη για τον κόσμο. Αναμενόταν περισσότερος κόσμος στις κερκίδες, σίγουρα η ώρα επηρεάζει την έλευση του κόσμου στο Σπύρος Κυπριανού, καθώς εργάσει ημέρα η σημερινή, δυσκολεύει λίγο τα την έλευση του κόσμου στις κερκίδες. Και ξέρουμε πως η ΑΕΛ συνήθως, επειδή αγωνίζεται και στη Λεμεσό, μαζεύει κόσμο. Διαμαρτυρίες από τον Ίγκορ Μικλίνιεξ στους διαιτητές. Ζήτησαν επιθετικό φαουλ του Γιαννά. Γιαννάς, ο οποίος είναι στη γραμμή για δύο βολές, ευστοχή στην πρώτη. Κάνει το 4-1 για τους κυπελούχους. Ένα παιχνίδι που περιμέναμε με ενδιαφέρον για να δούμε αν ο Κεραυνός πλέον που στα χαρτιά δείχνει ότι είναι ικανός, αν θα το δείξει και στην πράξη, ότι θα μπορέσει να σπάσει το μονοπόλιο της ΑΕΛ. Βέβαια είναι πολύ νωρίς να μιλούμε, Άρη, για κάτι τέτοιο, γιατί οι κανονισμοί που δίνουν τη δυνατότητα στις ομάδες να αλλάζουν παίχτες πριν τα play-offs είναι το πώς θα παρουσιαστεί στα play-offs. Βέβαια υπάρχει και το πλεονέκτημα έδρας, το οποίο είναι αρκετά βοηθητικό. Φάνηκε απόλυτα στην περσινή σειρά των τελικών, έτσι. Σίγουρα θα συμφωνήσω μαζί σου, όμως η ΑΕΛ διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα τόσο με τον κόσμο όσο και με το ρόστερ που διαθέτει ο κ. Μικλίνιεξ. Ρόστερ όμως διαθέτει φέτος καλό, θεωρώ, και ο Κεραυνός. Από τη στιγμή που πήρε πολλούς καλούς Κύπριους καλαθοσφαιριστές, όπως ο Γιαννάς που πήρε την μπάλα τώρα, πήρε τον Ραντόγεβιτς που τον ισχυροποιεί ψηλά. Θα δούμε στην πορεία
Έτρεξε γρήγορα στον εφεδιασμό η ομάδα της ΑΕΛ μετά το λάθος από τον Ραντόγεβιτς. Προκύθηκε λάθος του Γουτβολτ στην επίθεση της ΑΕΛ. Λάθος και από τον Ραντόγεβιτς. Θα δούμε αρκετά απόψε. Είναι νωρίς. Ακόμη οι ομάδες δεν έχουν ρολάρει παρά τα φιλικά, παρά τα δυνατά παιχνίδια που έκαναν στα διάφορα τουρνουά και στα διάφορα φιλικά. Εδώ με το σώμα το φάουλ. Η Λούγκα 2-2 μειώνει στο καλάθι. 5-3 μπροστά ο Κεραυνός με τον Γιάννα στην επίθεση αυτή. Να οργανώνει την επίθεση αυτή για τους τροβολιώτες. Τρεις όχας. Ξανά Γιάννας. Στενός Κορσές σε αυτό το μάντσουμάν. Ο Λούγκα Χέντερσον. Απέναντι στον Αλέξη τον Λιάτσο. Πάει σε ένα fade away. Φαίνεται καλός σουτέρ ο Χέντερσον. Άρη. Έχει πολύ καλό χέρι σε αυτό το fade away που τον είδαμε στα πρώτα τρία σουτ. Δείχνει να είναι πολύ καλός περιφερειακός παίχτης, ενώ είδαμε ότι έχει και καλή κίνηση κοντά στο καλάθι. Θα τον δούμε καλύτερα στη συνέχεια. Απλά αυτά σαν πρώτα καλά στοιχεία που έχουμε εντοπίσει στον Χέντερσον του, στον Σέτρικ Χέντερσον του κεραυνού πρώην παίχτη της Χιμίκ Γιουζνή. 7-3 το σκορ. Άλλη στην επίθεση, καλή άμυνα από τον Ραντόγεβιτς στον Ραντό, ο οποίος θα τελειώσει την φάση αυτή πάνω από τον Ραντόγεβιτς. Πρώτο καλάθι για τον Ράιαν Ραντό. Μειώσει στο καλάθι, 7-5. Πίεση από τους παίκτες της ΑΕΛ, μπάλα έξω για τον Κεραυνό, ενώ πρώτη αλλαγή για την ομάδα του Κορμί Κλίνιεξ. Έξω ο Αλέξης Λιάτσο στην θέση του. Θα περάσει ο Κούιτς. Σάσα Κούιτς ο Κροάτης, ύψος 2.06, 24 χρόνων. Θα κλείσει τον ερχόμενο μήνα, στις 3 του ερχόμενο μήνα. Ραντόγεβιτς θα τελειώσει την φάση με αυτή την υπέροχη προσπάθεια. Ο spin around από τον Ράιαν Ράντολ. 5-28 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλέπτου. Στο συν 4 η οποία πήρε προβάδισμα από το ξεκίνημα και το διατηρεί για την ώρα. Αλέξιτς θα κάνει το μπάσιμο. Fade away από τον Κουίτς. Θα τελειώσει την φάση. Και θα μειώσει ξανά στο καλάθι. 7-9. Στα μισά του πρώτου δεκαλέπτου. Για να στην οργάνωση του παιχνιδιού για την ομάδα του Κεραυνού. Ραντόγεβιτς. Την μπάλα θα βγαίνει συχνά σε αυτό. Βήματα. Δεύτερο λάθος στο παιχνίδι από τον Ραντόγεβιτς. Δύο τα λάθη για την ομάδα Κεραυνού. Εδώ ο κύριος Φραγκιάς. Άρη έχουν εντοπίσει τον κίνδυνο του Ραντόγεβιτς και έγινε το διπλό μαρκάρισμα στην τελευταία φάση, καθώς στις δύο προηγούμενες νίκησε τον Ράνταλ. Ναι, τον παίζουν από κοντά και είναι δεδομένο πως θα προσέξουν κυρίως τα μακρινά χτυπήματα και οι δύο αντιπάλοι σήμερα, καθώς τόσο ο Κεραυνός όσο και η ΑΕΛ έχουν παίχτες με αξιόπιστο σούτ. Ο Κούτσας στόχισε στο τρίποντο και στην διεκδίκηση του rebound από τον Ραντόγεβιτς ο Αλεξίτς θα κάνει το φάουλ, είναι το πρώτο προσωπικό για τον Μιλουτίν Αλεξίτς, τρίτο ομαδικό στην πρώτη περίοδο για την ΑΕΛ. Χέντερσον προσποίηση. Εδώ για τον Ραντόγεβιτς, έξω για τον Γιάννα, ο οποίος σουτάρει για τρεις. Είναι άστοχος. Σώζουν οι του Κεραυνού με τον Παναγιώτη Τρισότα. Ανανεώνει την επίθεσή του ο Κεραυνός. Γιάννα θα γίνει το λάθος. Στον ευθυδιασμό η ομάδα της ΑΕΛ, Κούιτς θα τελειώσει την φάση και θα φέρει το παιχνίδι στην ισοπαλία, 9-9. Εδώ ο γνωριμός μας, ο δικός μας, ο της εθνικής, ο Παλάλας. Ο Γιώργος ο Παλάλας, ο οποίος είχε εξαιρετική χρονιά πέρσι με την ΑΕΛ. Ραντόγεβιτς, η πίεση
Στην άμυνα της ΑΕΛ για την ώρα άρχισε να δουλεύει. Άλεξιτς στη γωνία για τον Ελούγκα. Woodwork ξανά για τον Άλεξιτς, εντελώς μόνος για τρεις. Είναι άστοχος, μαζεύει. Σηκώθηκε πολύ ψηλά ο Βουκατίνοφ, μάζεψε την μπάλα, έχει την ευκαιρία εδώ η ΑΕΛ. Γυρίζοντας καλά την μπάλα, να προηγηθεί ωστόσο ο Άλεξιτς αστόχησε στο τρίποντο εντελώς μόνος. Η ΑΕΛ 0 στα 4 τρίποντα. Άστοχος και ο Βουκατίνοφ. Σε σούτριον πόντων, ο Κεραυνός 1 στα 3, 2 στα 5 τρίποντα, 3 στα 8 από την περιφέρεια, ΑΕΛ 3 στα 9 από την περιφέρεια. Ο Ιλούγκα πέρασε εκτός. Στην θέση του ο Γιώργος ο Παλάλας, στην θέση ένα ο Παλάλας, δύο ο Woodwork, τρία ο Άλεξιτς, τέσσερα ο Κουίτς και πέντε ο Ράντολ. Woodwork για τον Κουίτς. Παλάλας έβγαλε την καλή άμυνα ο Παναγιώτης ο Τρισόκας. Άλεξιτς έξω για τον Κουίτς, εντελώς μόνος για τρεις. Ξανά στόχος, είχαν τα σούτ οι παίκτες της ΑΕΛ με την καλή κυκλοφορία, ωστόσο σε σούτ με καλά ποσοστά ευστοχίας αστοχήσαν. Εδώ ο Χέντερσον θα κερδίσει μπάλα στο πόδι του Κουίτς και ανανέωση χρόνου επίθεσης για την ομάδα του Κεραυνού. 2:34 για την ολοκλήρωση του πρώτου δεκαλεπτού. Άλεξιτς εκτός, εντός ο Σουτσού. Χαρίμ Σουτσού ο Γάλλος. Υψους 2 μέτρα. Το rebound από τον Παλάλα, καλό το pass out από τον Ράντολ, απέτρεψε τον Ραντογεύιτς να διεκδικήσει το rebound. Παλάλα στο πάσιμο για τον Ράντολ, τελειώνει την φάση και προβάδισμα για πρώτη φορά στο παιχνίδι για την πρωτέας ΕΚΑΕΛ 11-9. Με ένα σερί 6-0 για τους πρωταθλητές. Ραντογεύιτς, επιθετικό το foul στην καλή άμυνα από τον Ράιαν Ράντολ. Κάποιες διαμαρτυρίες από τον πάγκο του Κεραυνού. Ξαναδούμε τη φάση, παιδιά. Τέταρτο μαγικό φάουλ για τον Κεραυνό και είναι το δεύτερο για τον Ραντογεύιτς στην πρώτη περίοδο. Woodwork για τον Παλάλα, ο οποίος δεν θα προλάβει. Κακή πάσα από τον Woodwork. Γλίστρησε ο Γιώργος ο Παλάλα, η μπάλα έξω για τον Κεραυνό. Λέω νέο λάθος για την ΑΕΛ, νούμερο 2-5 για την ομάδα του Κεραυνού. Έχω την εντύπωση ότι εκμύευσε και το φάουλο ο Ράνταλ, δεν υπήρχε επιθετικό φάουλο από τον Ράντο. Γιατί αυτή είναι δική μας εκτίμηση βέβαια. Εδώ φάουλ στον Σουτσού. Δύο αλλαγές για τον Κεραυνό, Νταμιάνοβιτς και Βιτάκοβιτς. Νταμιάνοβιτς, πρώην παίκτης του Απόλλωνα, ο Βόσνιος εξούς 2-0-7. Βιτάκοβιτς, ο Κροάτης. Αρχίσαμε πολύ νωρίς, παιδιά. Κάποιοι θέλουν να εφαρμόσουν τους κανονισμούς κατά γράμμα. Άρη, έχεις αντιληφθεί γιατί διαμαρτύρονται οι διαμαρτυρίες αυτές όλες? Εκατέρωθεν διαμαρτυρίες. Ήρθε ο κύριος Παπαδάμου και ο κύριος Χριστοδούλου για να πούν στους βοηθούς να κάψουν στις καρέκλες τους. Πήγε στον πάγκο του Κεραυνού και ο κύριος Παπαδάμου ζήτησε να γίνει το ίδιο όπως έγινε στον πάγκο της ΑΕΛ και υπήρξαν οι διαμαρτυρίες και από την κερκίδα του γηπέδου. Γιαννάς για τον Βιτάκοβιτς και αυτός για τον Παναγιώτη Τρισόκα. Έφυγε ο Ραντόγεβιτς από το παιχνίδι. Τρισόκα στην θέση 5. Καλή άμυνα από τον Ράιαν Ράντολ, θα κάνει τα βήματα. 1:19 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Άρη, το τελευταίο τετράλεπτο έχει εγκλωβίσει επιθετικά τον Κεραυνό, στην άμυνά της η πρωτέας ΕΚΑΕΛ. Προσπαθεί ο Κεραυνός να μπει μέσα στην ρακέτα.
Μέχρι στιγμής δεν το καταφέρνει, καθώς έχουν κλείσει καλά τους διάδρομους οι καλαθοσφαιριστές της ΑΕΛ. Και με χμή του δόρατος τον Τρισόκα, εκεί όπου εστίασε η άμυνα της ΑΕΛ την προσοχή της, υπέπεσε στο λάθος στην τελευταία προσπάθεια ο Τρισόκας. Το έφτο για τον Κεραυνό στην πρώτη περίοδο. Έτσι ακριβώς. Σουτσού στην γραμμή για δύο βολές. Είναι το 12-9. Εδώ ο Γάλλος στους 2 μέτρα. Ενημένως στις 30 Μαρτίου το 79. 2 στις 2. Για ελ 5 στις 6 ο Κεραυνός 2 στις 2. 13-9. Νέο λάθος από τους παίχτες του Κεραυνού. Ξανά τα βήματα. Αλλά όχι. Υπάρχει φάου. Ο ένας διαιτητής έδωσε βήματα. Ο άλλος διαιτητής φάουλ που στέλνει τον Βιτάκοβιτς στην γραμμή για δύο βολές. Δεύτερο για τον Σουτσού. Βιτάκοβιτς. Ευστοχή στην πρώτη βολή μετά από αρκετή ώρα πόντος για την ομάδα του Κεραυνού. Δύο στις δύο για τον Βιτάκοβιτς, 13-11. Εδώ η φάση όπου δόθηκε φάουλ. Woodworth. Αλλαγή κατεύθυνσης έξω για τον Κουίτς. Αυτός για τρεις είναι εύστοχος. Ένας καλός περιφερειακός παίχτης. 16-11 στο συν 5. Η πρωτέας έκανε απέναντι στον Κεραυνό Στροβόλου. Παιχνίδι σαν εντός έδρας για την ΑΕΛ. Λόγω κλήρωσης βέβαια βγήκε το γήπεδο εδώ. Ήταν στην κληρωτήτα και το Ελευθερία. Τρισόκα στο επιθετικό rebound. Έξω για τον Βιτάκοβιτς που θα τελειώσει την φάση στην ευκνοή του χρόνου. 16 δευτερόλεπτα ώρα στην διάθεση των πρωταθλητών για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 16-13. Χαμηλό το σκορ σχετικά. Και κάποια λάθη αλλά και καλές άμυνες. Παλάλας, μια δύσκολη προσπάθεια, θα την τελειώσει όμως. Πρώτη πόντη και για τον Γιώργο τον Παλάλα στην ευκνοή του χρόνου επίθεσης αλλά και της περίοδου. Στο 1 τέταρτο της διαδρομής η πρωταθλήτρια πρωτέα σε ΚΑΕΛ προηγείται με 5 πόντους, 18-13. Μείνετε κοντά μας, πάμε για το πρώτο μας διαφημιστικό μήνυμα. Έχουμε επιστρέψει στην απευθείας μετάδοση από την αίθουσα Σπύρος Κυπριανού για το BAP Super Cup ανδρών πρώτης κατηγορίας μεταξύ της προαθλήτριας πρωτέας πλέον ΕΚΑ ΑΕΛ απέναντι στον Κεραυνό Στροβόλου. Στο ένα δεύτερο της διαδρομής οι πρωταθλητές προηγούνται με 5 πόντους, 18-13. Ήταν οι κυπελούχοι που ξεκίνησαν δυνατά, προηγήθηκαν με 9-5. Αντέδρασε όμως, κράτησε για ένα πεντάλεπτο χωρίς καλάθια από την περιφέρεια τους κυπελούχους για άμυνα της ΑΕΛ. Πέτυχαν δύο πόντους όμως από τις βολές με τον Βιτάκοβιτς. 5 πόντοι για τον Χέντερσον, από 2 Γιαννάς Βιτάκοβιτς, Βουκατίνοφ και Ραντόγεβιτς για την ομάδα του Κεραυνού Στροβόλου. Για την πρωτεία σε ΚΑΕΛ 7 πόντοι ο Κουίτς, 4 ο Ράντολ, από 2 η Λούγκα, Παλάλας και Σουτσού και ένα ο Αλέξης Ολιάξος. Άρη. Πώς θα ήμασταν στον πάγκο του Κεραυνού να ακούσουμε τις οδηγίες του κύριου Φραγκιά, ο οποίος είχε παράπονα από τους παίχτες του στην άμυνα, καθώς τους ξεγέλασε το split out των περιφερειακών καλαθοσφαιριστών της ομάδας ΑΕΛ. Όπως δέχτηκε πολύ εύκολα καλάθια, συνέστησε προσοχή στην άμυνα και μαρκάρισμα καλό στους περιφερειακούς παίχτες ΑΕΛ, ενώ στην επίθεση ζήτησε να κάνουν κίνηση. Είπε χαρακτηριστικά στους παίχτες του να μην μένουν έξω και να περιμένουν την μπάλα, να κάνουν κίνηση μέσα στη ρακέτα προκειμένου να λαμβάνουν πιο εύκολα την μπάλα και να πάνε στα ευκολότερα καλάθια. Φάουλ από τον Ράντολ, στην γραμμή ο Χέντερσον, άστοχος όμως στην πρώτη βολή. Έστοχος στην δεύτερη, μειώνει στους 4, 18-14, αλλαγή
για την ομάδα της ΑΕΛ. Θα περάσει στο παιχνίδι ο Τεντούσκιν, Αλεξάνδρ Τεντούσκιν, 2-0-7, ο Ρώσος, 26 χρόνων. Θα πάρει θέση του Ράιαν Ράντολ. Επιλογή του Ίγκορο Μικλίνιεξ, αλλά παραμένει υποδοκιμή βέβαια στην ομάδα των πρωταθλητών. Woodwork. Στην γωνία ο Άλεξης, ο οποίος θα κάνει τα βήματα. Τρίτο λάθος για την Πρωτεία σε ΚΑΕΛ. Εδώ μιλώ την Άλεξης. Πολλά χρόνια πλέον στην Κύπρο. Έχει κάνει πατρίδα του το νησί μας. Παναγιώτης Γιαννάς. Απέναντι στον Ιλούγκα, σε άμυνα μάντσουμαν η Πρωτεία ΣΑΕΛ. Κοσάνοβιτς. Βγήκε άμυνα προσωρινά για τους πρωταθλητές. Χέντερσον για τρεις. Airball. Βεβιασμένο το σούτ. Μάζεψε ο Woodwork. Κοιτάει τις επιλογές του. Άλεξιτς θα κάνει τον πάσιμο έξω για τον Ιλούγκα. Ξανά Άλεξιτς. Τέλος μόνος για τρεις. Αυτή τη φορά είναι εύστοχος. 21-14 η διαφορά στους 7 για την ομάδα της ΑΕΛ. Με τον ομίλου την Άλεξιτς το πρώτο του καλάθι. Ξανά η φάση και το καλάθι από τον Σέρβο. 21-14. Γιαννάς. Για τον Χέντερσον απέναντι στον Άλεξιτς. Κοιτάει τις επιλογές του. Κάνει την προσπίση. Με ταμπλό στην εκπνοή του χρόνου θα τελειώσει την φάση. Έκανε ό,τι μπορούσε ο Άλεξης. Στήθηκε σωστά. Αλλά ο Χέντερσον σηκώθηκε πιο ψηλά. Τέλειωσε την φάση. Εδώ θα πάρει το φάουλ μετά την καλή πάσα από τον Woodwork. Θα πάρει το φάουλ ο Τεντούσκιν. Φάουλ χρεωμένο στον Νταμιάνοβιτς, για τον οποίο είναι το πρώτο και πρώτο ομαδικό για τον Κεραυνό στην δεύτερη περίοδο. Ναι, Άρη. Ρώτησες για το προηγούμενο φάουλ. Ο κύριος Φραγκιάς φώναξε κοντά του τον Γιαννά και του έδωσε οδηγίες προκειμένου να ξεφύγει η ομάδα του από την δυστοκία στις επιθετικές προσπάθειες της ομάδας του, καθώς είδαμε στις τελευταίες επιθέσεις δυσκολεύεται πολύ η ομάδα του Κεραυνού να μπει στο καλάθι της ΑΕΛ. Παίζει δυνατή άμυνα, παίζει καλή διεστική άμυνα. Η ΑΕΛ είναι trademark, είναι σφραγίδα της τα τελευταία χρόνια. Χέντερσον έξω, Βιτάκοβιτς, υπάρχει φάουλ από τον Woodwork. Μπορεί να διαμαρτύρεται, όμως νομίζω ήταν. Εδώ και ο κύριος Φραγκιάς. Ήταν το πρώτο για τον Woodwork. Εδώ σου τριών πόντων. Άστοχο το σουτ από τον Κοσάνοβιτς. Woodwork. Έξω για τον Άλεξιτς, ο οποίος δίνει οδηγίες για το στημένη αυτή φάση. Άλεξιτς. Σουτάρει για τρεις, είναι εύστοχος, πήρε το σκριν από τον Γκουίτς. 25-16, διαφορά στους 9 μεγαλύτερη στο παιχνίδι για την Πρωτέας ΕΚΑΕΛ. Χωρίς μαρκάρισμα, Άρη, γιατί βγήκε το σκριν και εδώ το επιθετικό φάουλ από τον Παναγιώτη Γιαννά στην καλή άμυνα από τον Ιλούγκα. Αναγκάζει τον κύριο Βασίλη Φραγκιά να ζητήσει το time-out 7-11 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Η διαφορά στους 9 για την ΑΕΛ. Πάμε στα πυργά για διαφημίσεις. Πρωτέας ΕΚΑ ΑΕΛ με όπλο την άμυνα και τις σωστές επιλογές στην επίθεση. Εδώ το δεύτερο τρίποντο από τον Μιλουτίν Άλεξιτς. Τον φέρνει στους 6 πόντους. Δεύτερο σκόρερ της ομάδας του πίσω από τον Γκουίτς, ο οποίος έχει 7. Στους 8 ο Χέντερσον για την ομάδα του Κεραυνού. Κεραυνός όμως, ο οποίος είναι πίσω στο σκορ. 9 πόντους, γι' αυτό και ο κύριος Φραγκιά ζήτησε το time out, για το οποίο θα μας ενημερώσει ο Άρης Κυριάκου. Ζήτησε στους παίχτες του ο κύριος Φραγκιάς να αγωνίζονται πιο ελεύθερα, να έχουν αυτοπεποίθηση στο σούτ, πράγμα που δεν είδε μέχρι τώρα στον αγωνιστικό χώρο, και ζήτησε καλύτερες κινήσεις, πράγμα από το οποίο δεν είδε κατά την προηγούμενη ανάπαυλα. Μπήκε δυνατά στο παιχνίδι ο Κεραυνός, αλλά με την πάροδο του χρόνου η ΑΕΛ νομίζω ελέγχει τον αγώνα. Πάντα αποσύρουμε με όπλο την άμυνα. Αποσιάζουν βέβαια οι δύο ψηλοί Τρισόκας, οι δύο δυνατοί ψηλοί Τρισόκας και Ραντόγεβιτς. Θα περιμένουμε να δώσουμε τα τελικά μας
στο τέλος του αγώνα. Ενώ ένα άλλο ένα όμορφο καλάθι από τον Άλεξιτς, ο οποίος φτάνει στους 8 πρώτο σκόρερ για την ομάδα του, η διαφορά σε διψήφιο αριθμό πόντων στους 11-27-16. Άλλο ένα λάθος από πλευράς Κεραυνού, πολλά τα λάθη για την ομάδα του Βασίλη Φραγκιάρη. 3 η ΑΕΛ, 8 ο Κεραυνός πριν σε 14-13,5 λεπτά παιχνιδιού. Νομίζω είναι πάρα πολλά. Βέβαια τα περισσότερα προέρχονται, δεν είναι αβίαστα, είναι λάθη που προέρχονται από την πίεση στην άμυνα της ΑΕΛ, έτσι. Από την άμυνα της ΑΕΛ. Και είναι ένα στοιχείο που σίγουρα δίνει την διαφορά. Δείχνει την διαφορά μέχρι στιγμής ανάμεσα στις δύο ομάδες. Άμα κάνεις τόσα λάθη, σίγουρα θα μείνεις πίσω. Τέτουσκιν. Κακό το σουτ. Παλεύει για το rebound. Μαζεύει όμως ο πάντα δυνατός Παναγιώτης Τρισόκας. Καλή πάσα από τον Βιτάκοβιτς. Νταμιάνοβιτς θα πάρει το φάουλ. Είναι το πρώτο για τον Κουίτς. Τρίτο ματικό για την ΑΕΛ στην δεύτερη περίοδο. Μπάλα για την ομάδα του Στροβολού. Χέντερσον απέναντι στον Άλεξιτς. Πέρασε για τον Βουκατίνοφ. Άλλο ένα φάουλ που κερδίζουν οι παίκτες του Κεραυνού, που φαίνεται για την ώρα μετά το time out να ακολουθούν τις οδηγίες του Βασίλη Φραγκιάρη να πιέζουν πλέον στην επίθεση ήδη. Επιζητώντας το μπάσιμο. Κάτι που δεν έκαναν προηγουμένως. Και παίρνοντας τα φάουλ, ναι. Ενώ εκτός ο Σουτσού στην θέση του ξανά ο Woodward. Καθοσφαιριστής που ήρθε μετά από 3 χρόνια στην Ελλάδα. Βιτάκοβιτς στην γραμμή, εστόχισε στην πρώτη ο Κροάτης από την Γεωπλίν Σλόβαν. Υψος 96-27 χρόνων. Άστοχος όμως στην δεύτερη, διαφορά στους 27-17. 6-8 βολές και οι δύο ομάδες. Κουίτς, Woodward, η Λούγκα για τον Άλεξιτς. Κοιτάει από τον Τέτουσκι να βγει έξω. Τώρα ο Κουίτς για δύο το σουτ. Ένας καλός σουτέρ, όπως είπαμε, 29-17. 5-40 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Χέντερσον. Έχουμε φάουλ. Δεν μετράει το καλάθι. Επιθετικό το φάουλ από τον Νταμιάνοβιτς. Εδώ ο Βόσμιος από τον Απόλλωνα. Επιστρέφει στο παιχνίδι ο Ράντολ στη θέση του Τέντους και επιστρέφει στο παιχνίδι όμως και ο Ραντογεβιτς στην θέση του Νταμιάνοβιτς. Εννέα τα λάθη για την ομάδα του Κεραυνού. Η Λούγκα. Άλεξιτς. Κουίτς για τον Woodward. Dwayne Woodward. Παίχτης που αποτέλεσε τον κύριο μοχλό της ΑΕΛ τότε, του Τράκα Ναράτσα, που κατάφερε να σπάσει το μονοπόλιο Κεραυνού από ΑΕΛ τα προηγούμενα χρόνια, την προηγούμενη πενταετία, Άρη. Και επιστρέφει τώρα για να ενισχύσει περισσότερο, με περισσότερες εμπειρίες ο ίδιος από το Ιταλικό Πρωτάθλημα και την Ευρώπη, να ενισχύσει την ΑΕΛ και στην ευρωπαϊκή της πορεία. Σαφώς και μετά την φυγή των Κίγκ και Ρόμπερτς, σαφώς η ΑΕΛ θέλει και το σούτ του Αμερικανού, καθώς χρειάζεται λύσεις εκτός από τον Μιλουτίν Άλεξιτς. Όπως άλλη μια λύση ήταν εδώ. Έχει φέρει άλλους δύο καλούς περιφερειακούς, Σουτσού και Κουίτς. Ο Κουίτς για την ώρα δείχνει ασταμάτητο στους 12 πόντους και διαφορά στους 15-32-17. Τρισόκας από πολύ μακριά για τρεις. Δεν είναι ο Τρισόκας που θα κάνει αυτά τα σουτ. Μπάλα έξω για την ομάδα της ΑΕΛ. Δόθηκε αρχικά στον Κεραυνό, διορθώθηκε όμως η απόφαση. 4-39 για την ολοκλήρωση του πρώτου μηχρόνου. 32-15 διαφορά στους 15 πόντους για την ομάδα της ΑΕΛ απέναντι στον Κεραυνό. Μείνετε κοντά μας, πάμε για άλλο ένα διαφημιστικό μήνυμα. Το σκορ και στα πρώτα 5,5-6 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο, το σκορ
14-4 για την πρωτέας ΕΚΑ ΑΕΛ. Εδώ και ο Ανδρέας Σοφοκλέος μαζί με τον πατέρα του Μάικλ Λοϊζίδη. Από τους προτεργάτες αυτής της ΑΕΛ, η οποία για την ώρα δείχνει αρκετά δυνατή. Προηγείται με 15 πόντους του Κεραυνού, αλλά δεν είναι μόνο η διαφορά, είναι ο τρόπος με τον οποίο και αμήνεται, αλλά και έχει εύκολες προσπάθειες στην επίθεση σχετικά, Άρη, έτσι. Ναι, ευχαριστημένος κυρίως από την άμυνα των παιχτών του, ο κ. Μικλίνιεξ. Θέλει περισσότερα split out από τους καλαθοσφαιριστές του. Μίλησε με Μιλουτίν Άλεξιτς και Παλάλα για τον τρόπο διεξαγωγής των επιθέσεων της ΑΕΛ και συνεχάρηκε τον Ιλούγκα για τις προσωπικές του ενέργειες πριν περάσει στον πάγκο συγκεκριμένος παίχτης. Τρισόκας. Θα προλάβει ο συμπαίκτης του, θα σουτάρει και θα ευστοχίσει ο Βουκαντίνοφ στο σουτ τριών πόντων, 32-20, δεύτερο τρίποντο για την ομάδα του Στροβόλου, 2 στα 9 τρίποντα, 4 στα 9 η πρωτεία σε ΚΑΕΛ. Παλάλας, Άλεξιτς, απέναντι στον Χέντερσον, βγαίνει από τα σκρίν ο Woodward, σουτάρει για 3, δεν είναι καλό το σουτ, την μπάλα έξω για την ομάδα του Κεραυνού. Δεν έχει μεγάλη καμπύλη το σουτ του Woodward, να δώσ εδώ. 3-37 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, σειρά του Ίκορ Μικλίνιεξ να ζητήσει το time out. Κάτι πήγε στραβά από το προηγούμενο time out που είχε ζητήσει ο Κεραυνός. Η διαφορά στους 12 μετά το τρίποντο από τον Βουκαντίνοφ, 32-20. Μείνετε κοντά μας, επιστρέφουμε μαζί σας και πάλι σε λίγο. 3-37 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου εδώ στην αίθουσα Σπύρος Κυπριανού στην Λεμεσό. Και στον αγώνα με τον οποίο άνοιξε η αυλαία των διοργανώσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο ΠΑΠ Super Cup Ανδρών, η πρωταθλήτρια πρωτέας ΕΚΑΕΛ απέναντι στον κυπελούχο Κεραυνό Στροβόλου. 3-33 για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου, 32-20 για την ΑΕΛ, Κεραυνός όμως στην επίθεση και το μικρόφωνο στον Άρη Κυριάκου. Ο κύριος Μικλίνιεξ, ο οποίος ζήτησε το time out, επεσήμανε μια μικρή νευρικότητα στο πρόσωπο των παιχτών του. Θέλησε αυτοσυγκέντρωση και να παραμείνουν έτσι σοβαροί όπως ήταν και πριν πάρει ο ίδιος το time out. Και τώρα περνά μέσα ο Λιάτσος στην θέση του Κουίτς. Δεστό το χειροκρότημα για τον Κουίτς, ο οποίος όταν πέρασε στην αλλαγή στη θέση του Λιάτσου πέτυχε 12 πόντους. Έχει την ευκαιρία όμως ο Κεραυνός να μειώσει με τον Βουκαντίνοφ στην θέση του point guard. Χέντερσον άστοχος, παλεύει εκεί ο Ραντόγεβιτς, θα χάσει όμως. Άλεξιτς, αλλαγή κατεύθυνσης, θα πάρει το φάουλ από τον Χέντερσον. Είναι το πέμπτο φάουλ ωστόσο, ομαδικό. Έτσι, έστω και αν είναι το πρώτο από τον Χέντερσον, είναι το πέμπτο ομαδικό. Ο Μιλουτίν Άλεξιτς στη γραμμή για δύο βολές. Αναστασιάδης και Κοσάνοβιτς στην θέση των Χέντερσον και Τρισόκα. ΑΕΛ λοιπόν με τους Βιτάκοβιτς, Βουκατίνοφ, Αναστασιάδη, Κοσάνοβιτς και Ραντόγεβιτς, ΑΕΛ με Παλάλα, Λιάτσο, Άλεξιτς, Woodward και Ράντα. Χαμηλό το σχήμα για την ΑΕΛ, Άρη, με τον Άλεξιτς στην θέση 4, Λιάτσο στην θέση 3. Έχω την εντύπωση πως θέλει να δει ο κύριος Μικλίνιεξ την αμυντική δραστηριότητα των καλαθοσφαιριστών του, κυρίως των περιφερειακών, καθώς μπροστά καλά τα πάνε. Θέλει να δει πως μπορούν να δημιουργήσουν άμυνα χωρίς ιδιαίτερα ψηλούς καλαθοσφαιριστές. Woodward, αλλαγή κατεύθυνσης, έξοχη πάσα, αλλά πατούσε στην τελική γραμμή ο Ράνταλ. Λάθος για την ΑΕΛ, το τέταρτο. Mm.
Είναι το πρώτο για τον Ράιαν Ράνταλ. 34-20. Επιστροφή και για τον Γιαννά στην θέση του Βουκατίνοφ. Πιέζουν ψηλά οι παίκτες της ΑΕΛ. Κοσάνοβιτς αφήνει για τον Αναστασιάδη και αυτός για τον Γιαννά. Η προηγούμενη φάση με το παράβαση από τον Ραντόλ. Γιαννάς 7 δευτερόλεπτα στην επίθεση. Ο Κεραυνός με τον Αναστασιάδη να παίρνει το φάουλ από τον Γιώργο τον Παλάλα. Και ο Γιώργος Αναστασιάδης ευκαιρία να χρηστεί και αυτός σκόρερ. Θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. 6-8 η ομάδα του Κεραυνού, 8-10 η ΑΕΛ. Αναστασιάδης λοιπόν για να μειώσει το σκορ αστοχή στην πρώτη βολή. Διαφορά των 14 πόντων διατηρείται. Εδώ το φάουλ από τον Γιώργο τον Παλάλα. Άστοχος και στη δεύτερη βολή ο Αναστασιάδης. Έχει ζεσταθεί ακόμη το χέρι του αρχηγού των κυπελούχων. Woodward, εξαιρετική πάσα για τον Λιάτσο, ο οποίος όμως θα κάνει το λάθος από την καταπληκτική σκαυτή πάσα από τον Dwayne Woodward. Δεν συγκράτησε, έχασε τον έλεγχο της μπάλας, δεν την συγκράτησε και έκανε την παράβαση στη συνέχεια. Λάθος νούμερο 5 για την ΑΕΛ, 9 για τον Κεραυνό. Βιτάκοβιτς αφήνει για τον Γιαννά, ο οποίος φωνάζει το σύστημα. Βιτάκοβιτς ξανά, Γιαννάς, πιέζουν οι παίκτες της ΑΕΛ. Καλή άμυνα από τον Παλάλα, χρόνος κιλά. 6 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Κεραυνού. Αναστασιάδης για 3 είναι εύστοχος. Να λοιπόν που ζεσταίνεται και το χέρι του αρχηγού του Κεραυνού. 34-23 διαφορά στους 11. 14-10 το σκορ στην δεύτερη περίοδο, χαμηλό το σκορ στα 9 λεπτά που παίζουμε στο δεύτερο δεκάλεπτο. Ράνταλ θα στοχίσει, ζητήσε το φάουλ σε αυτή την φάση. Η Γκορ Μικλίνη εξητάει time out μετά το τέλος της φάσης και αν βέβαια σκοράρει ο Κεραυνός, αν δεν σκοράρει και φύγει στον ευθυνδιασμό, εάν βέβαια δεν θα ζητήσει, δεν θα δοθεί το time out. Γιαννάς για τον Κοσάνοβιτς, κάνει τον πάσιμο και τελειώνει την φάση παρά την πίεση από τον Ράντολ. Καλή προσπάθεια, μειώνει ο Κεραυνός σιγά σιγά στους 9 από τους 15 που ήταν η διαφορά. 34-25 και σειρά του Ίγκορ Μικλίνιετς να ζητήσει το time out για τα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου ημιχρόνου. Πάμε στα πυργά για διαφημίσεις και επιστρέφουμε κοντά σας σε λίγο. 41 δευτερόλεπτα απομένουν για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο Σπύρος Κυπριανού. Πρωτέας ΕΚΑ ΑΕΛ Κεραυνός Στροβόλου. Στον αγώνα του ΟΠΑΠ Super Cup, αγώνας με τον οποίο ανοίγει η αυλαία των διοργανώσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης μία εβδομάδα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος. Εδώ ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας, ο κύριος Παλάλας. 34-25 μπροστά οι πρωταθλητές και στην επίθεση. Όμως πρέπει να έχει παράπονα ο Ίγκορ Μικλίνεξ από τους παίκτες του στο τελευταίο τετράλεπτο. Ναι, ναι, σαφώς είχε παράπονα. Φώναξε στην αρχή του time out για περίπου 10 δευτερόλεπτα, όμως μετά συνέστησε τους ψυχραιμία στους παίχτες του και θέλει επίθεση γρήγορη, όπως έγινε εδώ, αλλά χάθηκε από τον Παλάλα. Εν συνεχεία ο Ράντολ με follow σημείωσε το καλάθι για την ομάδα της ΑΕΛ. Κυρίως μίλησε για την επιθετική προσπάθεια, όπως και έγινε γρήγορα από τους καλαθοσφαιριστές της ΑΕΛ. Δεν ξέρω αν θέλησε να έχει επίθεση και ο Κεραυνός. Παίρνει φάουλ από τον Λιάτσο ο Γιώργος Αναστασιάδης και θα πάει στη γραμμή για 3 βολές. Πρώτα διαμαρτυρία των πρωταθλητών για φάουλ του Αναστασιάδη. Στη συνέχεια διαμαρτυρίες και από τον Κεραυνό. Δόθηκε το φάουλ όμως και ο Γιώργος Αναστασιάδης θα πάει στη γραμμή για 3 βολές γιατί ήταν πίσω από την γραμμή των 6-25. Εδώ ζήτησαν το φάουλ της ΑΕΛ και εδώ το φάουλ που κερδίζει ο Αναστασιάδης από την προσπάθεια του Αλέξη Λιάτσου. Εύστοχος στην πρώτη βολή. 36-26. Λιγότερο από ένα δεύτερο. Το 81 εκατοστά για την ολοκλήρωση του πρώτου ημιχρόνου. Άστοχος η δεύτερη βολή ο Γιώργος Αναστασιάδης. Εύστοχος στην τρίτη, 2 στις 3. Και βέβαια ο σουτ απελπισίας, παρολίγο
από τον Dwayne Woodward. Τέλος πρώτου ημιχρόνου, 36-27, το σκορ 18-14 για την TTLKL, 18-13 το σκορ της πρώτης περίοδου. Άρη, ένα πρώτο ρεπορτάζ. Κατευθύνθηκαν όλοι γρήγορα στα αποδυτήρια, Κώστα. Ελπίζω πως θα έχουμε ρεπορτάζ με την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου. Μάλιστα, ημιχρόνο λοιπόν εδώ στο Σπύρος Κυπριανού. Εδώ η τελευταία προσπάθεια από τον Woodward ήταν εμπρόθεσμη, αλλά δεν βρήκε στόχο. Η ΑΕΛ πιο δυνατή στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, επέβαλε τον ρυθμό της μετά το καλό ξεκίνημα του Κεραυνού. Στη συνέχεια ανέλαβαν τον έλεγχο οι πρωταθλητές, με όπλο την άμυνα περιόρισαν αφάνταστα τους φιλοξενούμενους, οι οποίοι υπέπεσαν σε αρκετά λάθη. Όμως το τελευταίο πεντάλεπτο έδειξε το καλύτερο του πρόσωπο ο Κεραυνός, με καλύτερη άμυνα και περισσότερες επιλογές στην επίθεση, με την είσοδο και του Γιώργου του Αναστασιάδη, ο οποίος πέτυχε 5 πόντους. Κατάφερε να μην κάνει άλλα λάθη, είχε 9 λάθη στο 15, έμεινε στα 9, ενώ από τα 2 ανέβηκαν στα 5 οι γηπεδούχοι, οι οποίοι όμως έχουν 7 assist, όπως βλέπετε. Αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει την ποιότητα μιας ομάδας. Βλέπετε και τα συνολικά στατιστικά. Ημίχρονο λοιπόν εδώ στην Λεμεσό, 36-27. Μείνετε κοντά μας, πάμε για μια ολιγόλεπτη διακοπή. Θα επιστρέψουμε σε λίγο με στιγμιότυπα από το πρώτο ημίχρονο. Περισσότερες αναλύσεις και βέβαια αγωνιστικό ρεπορτάζ από τους δύο πάγκους. Μείνετε κοντά μας. Εδώ που διεξάγεται ο αγώνας ο Πάπα Super Cup ανδρών πρώτης κατηγορίας μεταξύ της πρωταθλήτριας Πρωτέας ΕΚΑ ΑΕΛ και του κυπελλούχου Κεραυνού Στροβόλου. Ένα δυνατό θα χαρακτηρίζαμε, γιατί ήταν και καλό βέβαια, αλλά όχι στο ανώτερο επίπεδο που περιμένουμε από αυτές τις δύο ομάδες. Και ο λόγος είναι απλός, είναι νωρίς στην σεζόν. Βέβαια η ΑΕΛ έδειξε καλά στοιχεία, το ίδιο προσπαθεί να κάνει και ο Κεραυνός. Στα μισά του δρόμου οι πρωταθλητές προηγούνται τον κυπελλούχο με 9 πόντους, 36-27. Και λίγο πριν την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, ο συνάδελφος ο Άρης Κυριάκου είναι στην εξέδρα των επισήμων, ετοιμάζει κάποια ρεπορτάζ, μόλις είναι έτοιμος. Ακόμα. Θα του δώσουμε μικρόφωνο. Στο μεταξύ, έτοιμο να αρχίσει το παιχνίδι, είδαμε και τα στιγμιότυπα. Κάποιες καλές φάσεις από το πρώτο ημίχρονο και υπήρχαν καλές φάσεις. Εδώ και ο Τράγκαν Ράτζα μαζί με τον καλό του φίλο τον Σόσιν. Αρχίζει λοιπόν το δεύτερο ημίχρονο. Κεραυνός με Γιαννά, Χέντερσον, Ραντόγεβιτς, Κοσάνοβιτς και Βιτάκοβιτς. Δεν τελειώνει την φάση ο Ραντόγεβιτς, θα πάρει όμως το φάουλ, το οποίο είναι τρίτο στον Ράντολ. Ζήτησε, διεκδίκησε το φάουλ εκεί ο Woodward. Ο κύριος Ελισσιός Χριστοδούλου είχε διαφορετική γνώμη. Σφυρίζει το τρίτο φάουλ στον Ράιαν Ράντολ. Άλλη η οποία ξεκίνησε με η Λούγκα, Κουίτς, Woodward, Άλεξιτς και Ράντολ. Ραντόγεβιτς άστοχος στην βολή. Για του Κεραυνού 8 στις 14, ο Ιαέλ 8 στις 10. Εύστοχος στη δεύτερη βολή ο Ραντόγεβιτς. Μία στις δύο βολές, ένα δίποντο στους 3 πόντους με 4 λάθη αλλά και 4 rebound. Άλεξιτς έξω για τον Woodward, 10 δεύτερα για την επίθεση της ΑΕΛ. Γυρίζουν την μπαλά οι παίκτες του Μικλίνιεξ. Ράντολ στην ευκαιρία του χρόνου δεν θα τελειώσει την φάση. Καλή άμυνα από τους παίκτες του Κεραυνού. Άρη, περιμένω να με ενημερώσεις πότε θα είσαι έτοιμος. Κώστα, να σας ακούσουμε καθώς βλέπουμε και το παιχνίδι. Κώστα, έχω κοντά μου εκ των πρωτεργατών της αναγέννησης της Ελλάδας στον χώρο της Καλαθόσφαιρας, τον κύριο Κώστα Πολίτη. Ως γνωστόν ήταν ο προπονητής της ευρωπαϊκής επιτυχίας του 87. Κύριε Πολίτη, να σας καλωσορίσω στην Κύπρο. Ο σκοπός που ήρθατε στο νησί μας βέβαια είναι άλλος, αλλά βλέπω είσαστε κοντά στο Super Cup της Κύπρου. Ναι, να πω και εγώ μια καλησπέρα. Ερχόμενος στο νησί για άλλο σκοπό, δεν μπορούσα να μην παρευρεθώ σε έναν αγώνα που είναι οι δύο καλύτερες ομάδες στο νησί.
σε ένα οπωσδήποτε παιχνίδι, περισσότερο διαφημιστικό και λιγότερο βαθμολογικό ενδιαφέρον. Βέβαια, σκοπός της επίσκεψης είναι, από αύριο ξεκινάει ένα σεμινάριο με άλλους δύο συναδέλφους που έχουν έρθει από την Αθήνα, με σκοπό να κάνουμε μια καλή συνεργασία με τους προπονητές του νησιού για καλύτερη επιμόρφωση, με ανταλλαγή απόψεων και οπωσδήποτε να πω και τον όλο σχεδιασμό που είμαι υπεύθυνος στη χώρα μας για την ανάπτυξη του ελληνικού μπάσκετ. Άρα είναι ένας συνδυασμός που θα ξεκινήσουμε με την κατεύθυνση το πώς αναπτυσσόμεθα στον τομέα παραγωγής στη χώρα μας, στην Ελλάδα, και κατά δεύτερο λόγο να μπούμε πράγμα στο τεχνικό κομμάτι, το σύγχρονο μπάσκετ για τους νέους, αλλά και για τις ολοκληρωμένες ομάδες που με τους καινούς κανονισμούς έχει αλλάξει οι συνθήκες πια του παιχνιδιού. Όσον αφορά τον χώρο της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, δεν ξέρω κατά πόσον βλέπετε εσείς τον χώρο στην Κύπρο. Και κατά δεύτερον, τώρα οι ομάδες, ο Κεραυνός και η ΑΕΛ, πώς σας φαίνονται? Εντάξει, το επίπεδο είναι καλό. Είναι και οι δύο ομάδες που βλέπω παίζουν ένα καλό επίπεδο. Βέβαια, ο ρυθμός δεν είναι αυτός που πρέπει να αναπτύσσουν το ρυθμό για να γίνει πιο θεαματικό το μπάσκετ. Αλλά ένα σημείο το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να το δείξουν είναι ότι περιμένω πιο πολλά παιδιά από την Κύπρο να παίζουν τις ομάδες. Βλέπω όσο πάει λιγοστεύει ο αριθμός. Αυτό είναι ανησυχητικό. Σαφώς, γι' αυτό άλλωστε είστε και εδώ στην Κύπρο, να δώσετε και εσείς τα φώτα σας προκειμένου να κοντέψουν και άλλα παιδιά. Κάποια μηνύματα τα οποία οπωσδήποτε, όχι τα παιδιά, τα παιδιά πρέπει να παίζουν. Αν δεν τα προωθούν οι ομάδες, οπωσδήποτε θα λιγοστεύουν τα παιδιά να παίζουν μπάσκετ. Άρα πρέπει και τα σωματεία να καταλάβουν ότι δεν είναι μόνο ο πρωταθλητισμός, είναι να παράγουμε. Και η παραγωγή δεν είναι το να φέρνουμε εισαγόμενους. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να εισάγουμε. Το παραγωγικό κομμάτι πρέπει κάποιοι να το κάνουν και αυτοί πρέπει να είναι τα σωματεία, τα οποία πρέπει να ρίξουν το βάρος εκεί. Εξέβρεση χώριων ταλέντων που σίγουρα θα αναβαθμίσουν τον χώρο, έτσι. Αναβαθμίσουν τον χώρο, θα αναβαθμίσουν οι παίκτες και οι προπονητές είναι αυτοί που αναβαθμίσουν τον χώρο. Θα φέρεις και ξένους, θα φέρει και ξενοπροπονητή, οι οποίοι θα σου δώσουν ένα σύν. Αλλά δεν μπορείς αυτή τη στιγμή με μόνο το ξένο στοιχείο να θέλεις ανάπτυξη του κυπριακού μπάσκετ ή με μόνο ξένους προπονητές. Πρέπει και να πάρουν το βάρος οι Κύπροι προπονητές στα χέρια τους και να προωθηθούν γρήγορα νέα παιδιά. Και μια ερώτηση τελευταία για τον Πρωτέα ΕΚΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού θέλει να αγωνιστεί στο μέλλον στην Α1. Έχετε άποψη για το θέμα? Δεν έχω άποψη, αλλά πιστεύω αυτό θα βοηθήσει την ομάδα να παίξει στην Α1 στο ελληνικό πρωτάθλημα και οπωσδήποτε θα τονώσει και το ενδιαφέρον. Βέβαια θα είναι ένα μείον για το κυπριακό μπάσκετ, γι' αυτό πρέπει να διεξηγηθούν τα πράγματα. Αν συμφέρει, μπορεί να συμφέρει για την ομάδα, μπορεί να συμφέρει για το κυπριακό μπάσκετ. Και πρέπει να βλέπουμε το σύνολο, δεν βλέπουμε το ένα σωματείο. Ακριβώς, συμφωνώ με την άποψη του κύριου Μποτίτη. Ευχαριστούμε καταρχήν για την εμείνη συνέντευξη, κύριε Πολίτη. Καλή παραμονή στο νησί μας. Ευχαριστώ. Μέχρι την Κυριακή θα είμαστε εδώ. Αν είναι και κάτι άλλο, θα τα πούμε πάλι. Έγινε. Και όσοι πιστοί, ας προσέλθουν στο Ελευθέρια, δεν κάνω λάθος. Ναι, πού ναι, είναι. Ξεκινάμε αύριο το πρωί από τις 9 η ώρα και θα είναι Σάββατο όλη τη μέρα, πρωί απόγευμα και την Κυριακή μέχρι το μεσημέρι. Αυτά από τον κύριο Πολίτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άρη. Ευχαριστώ και εγώ, Κώστα. Και θα έχω και πριν κατεβώ από την Κερκίδα, από εδώ, από τον εξώστη του Σπύρος Κυπριανού, τον κύριο Χατζικακού εκ μέρους της ΟΠΑΠ, που ως γνωστόν ξέρουμε πως είναι ο μεγάλος χορηγός της Καλαθόσφαιρας. Κύριε Χατζικακού, δύο λόγια και από εσάς. Για παρακολουθούμε έναν ωραίο αγώνα. Ο καλύτερος να κερδίσει, το παιχνίδι είναι ανήσυχο. Είμαστε εδώ για να απολαύσουμε το παιχνίδι. Η εταιρεία της ΟΠΑΠ και φέτος ο βασικός χορηγός της Καλαθόσφαιρας. Και μάλλον για πολλά χρόνια, όπως σας βλέπουμε. Και όχι μόνο. Ήδη είμαστε και χορηγοί της μετάδοσης των αγώνων. Αυτά, Κώστα, συνεχίσεις με την Καλαθόσφαιρα, καθώς στο δεύτερο ημίχρονο, στο τρίτο δεκάλεπτο καλύτερα, δεν έκανες καθόλου μετάδοση. Έξι και 48 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. 41-33 μειώνει ο Κεραυνός. Ξεκίνησε δυνατά στο τρίτο δεκάλεπτο.
Η Λούγκα για τον Άλεξιτς. Παίζεται πιο πιεστική άμυνα και από τις δύο ομάδες πλέον. Άλεξιτς. Εδώ καθαρό φάουλ. Καλάθι όμως από τον Άλεξιτς. Προσπίση. Χέντερσον γύρω από τον Άλεξιτς. Καλή προσπάθεια από τους παίκτες του Κεραυνού. Ενώ πέρασε το παιχνίδι και ο Βουκατίνοφ. Reverse layup. Θα πούν όχι στον Ραντόγεβιτς. Υπάρχει βέβαια φάουλ. Θα δούμε σε ποιον θα χρεωθεί το φάουλ. Σηκώνει το χέρι ο Κούιτς. Σε αυτόν νομίζω είναι το φάουλ. Με τον αριθμό 5. Είναι το δεύτερο προσωπικό, δεύτερο ομαδικό. Και στη γραμμή των βολών βέβαια ο Ραντόγεβιτς. Μετά το φάουλ που πήρε. Άστοχος όμως την πρώτη βολή ο Ραντόγεβιτς. Μία στις 3 στους 5 πόντους. Μια στις δύο και σε αυτό το ταξίδι, δύο στις τέσσερις συνολικά, δύο στα δύο δίποντα. Άλεξιτς. Προσπίση από τον Κούιτς. Woodward τυρί από τον Ιλούγκα. Προβολούνται οι παίκτες της ΑΕΛ. Woodward έξω για τον Άλεξιτς. Προσπίση. Θα κάνει τον πάσιμο στην γωνία ο Ιλούγκα. Είναι άστοχος. Επιθετικό το rebound από τον Κούιτς, ο οποίος τελειώνει την φάση. 45-34. Κούιτς στους 14 πόντους, όσους και ο Άλεξιτς. Για την ώρα οι μόνοι παίχτες με διψήφιο αριθμό πόντων. Η διαφορά στους 11, 5 και 35 για την ολοκλήρωση του τρίτου δεκαλέπτου. Λάθος από τον Βιτάκοβιτς, Βουκατίνοφ, με συγχωρείτε. Και time out που ζητάει ο Βασίλης Φραγκιάς, αφού είδε την ΑΕΛ να παίρνει τα ενία και πάλι στο παιχνίδι με πρωταγωνιστές. Τους Κούιτς και Άλεξιτς. 45-34, πάμε στα πυργά για διαφημίσεις. Για την ΑΕΛ. Καλή προσπάθεια από τον Γιαννά. Θα χάσει όμως ο Λιάτσος. Ενώ περνάει στο παιχνίδι και ο Χέντερσον στην θέση του Βιτάκοβιτς. Η μπάλα δόθηκε στην ΑΕΛ. Είχα την εντύπωση ότι έφυγε. Πάσβερτσος για την ΑΕΛ, μπαλά με τον Παλάλα. Φερεντός. Σουτσιού. Δυνατές μάχες. Και το φάουλ από τον Νταμιάνοβιτς στον Λιάτσο, ο οποίος θα πάει στη γραμμή για δύο βολές. Άρη. Μία επισήμανση θέλω να κάνω, Κώστα. 6 καλαθοσφαιριστές αυτή τη στιγμή που βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο είναι Κύπροι. Κάτι δυσέβρετο για τα κυπριακά δεδομένα, ειδικά στο χώρο του μπάσκετ. Από τρεις η κάθε ομάδα. Μια στις δύο για τον Αλέξη Λιάτσο. Δύο στις τέσσερις στο παιχνίδι, στους δύο πόντους. Είχε μια άστοχη προσπάθεια για 3, 51-36, διαφορά στους 15, η μεγαλύτερη στο παιχνίδι. Χέντερσον απέναντι στον Περέντο, Γιαννάς. Παίρνει το σκρίν από τον Τρισόκα, έχει μπροστά του όμως τον Λιάτσο, θέλει να κάνει τον πάσιμο Χέντερσον. Θα τελειώσει την φάση, θα πάρει και το φάουλ από τον Κωνσταντίνο Περέντο. Έχω την εντύπωση υπάρχει ένα mismatch σε αυτή την κόντρα. Χρειαζόταν η βοήθεια στο μαρκάρισμα του Χέντερσον. Όταν ο Αμερικάνος έκανε τον πάσιμο, δεν έρθει η βοήθεια στον Φερεντό. Τέλειωσε την φάση ο Αμερικανός, εκμεταλλευόμενος και την υψομετρική διαφορά και την αυτικότητά του και την εμπειρία του. Άστοχος όμως την βολή ο Τρισόκας εκεί. Θα μαζέψει, να χάσει όμως την συνέχεια. Τρέχει με τον Λιάτσο για ΑΕΛ. Φερεντός απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, απέναντι στην οργανωμένη άμυνα του Κεραυνού η ΑΕΛ. Σουτσιού. Λιάτσος, επιθετικό φάουλ από τον Ράντολ, είναι το τέταρτο. Και βέβαια αμέσως αλλαγή για να τον προστατεύσει ο Ίγκορ Μικλίνιεκς. Περνάει στο παιχνίδι ο Κούιτς στην θέση του Ράιαν Ράντολ. Έχουμε τη φάση, ήταν μακριά από την μπάλα, είναι πολύ δύσκολο. Η μπάλα ήταν πολύ ψηλά.
φάουλ που δόθηκε στον Αμερικανό. Για να θα τελειώσει την φάση, ζήτησαν επιθετικό η Τισαέλ με τον Σουτσού. Μειώνει ο κεραυνός στους 11.51.40. Βλέπει ένα πιο αδύνατο σχήμα της ΑΕΛ με την ξεκούραση κάποιων βασικών από τον Μικλίνη. Έτσι το γνωρίζει ο Βασίλης Φραγκιάς. Γι' αυτό πιέζει. Θέλει να σπρώξει τους παίχτες του για να πιέσουν, να μειώσουν την διαφορά τώρα που είναι πιο αδύνατο σχήμα της ΑΕΛ. Όμως ο Σουτσού τιμωρεί την άμυνα του κεραυνού με το τρίποντο αυτό από την πάσα του Παλάλα. Νταμιάνοβιτς απέναντι στον Κουίτς. Πρέπει να έχει κάνει βήματα τα οποία σφυρίζονται. Άλλο ένα λάθος για την ομάδα του κεραυνού. 15ο. Τρίτο για τον Νταμιάνοβιτς. Να τους εδώ. <Το-> 54-41 λεπτό και 7 δεύτερα για την ολοκλήρωση της τρεις περίοδου. Κουίτς. Φερεντός για τον Λιάτσο. Σουτσού, Φερεντός, Παλάλας, σε σου τριών πόντων είναι εύστοχος ο Γιώργος Παλάλας. 57-40, η διαφορά στην μέγιστη τη στιγμή, τη μεγαλύτερη τιμή για την ώρα, από το ξεκίνημα του αγώνα στους 17, 57-40. Αναστασιάδης πήρε από τον Γιαννά, θα τελειώσει όμως τη φάση, όμορφα ο αρχηγός του κεραυνού. Μειώνει ο κεραυνός στους 15, 57-42, στους 7 πόντους. Ο Γιώργος Αναστασιάδης. Παλάλας πήρε τις οδηγίες από τους συμπαίκτες, από τον προπονητή του. Άλλαξε τώρα το σύστημα. Από την κοφιά πήγε στην φανέλα, παίρνει το screen από τον Κουίτς. Έξω. Το σούτ για τρεις. Μπάλα στο Στεφάνι, μαζεύει ο Τρισόκας. Τρία δεύτερα. Ο πολύ μακριά το σούτ του Γαμπλό. Από τον Παναγιώτη Τρισόκα ζητάνε χρόνο οι παίκτες της ΑΕΛ. 16 εκατοστά. Νομίζω να είναι αρκετά για κάποια προσπάθεια. Κλέβει ο Τρισόκας. Τέλος τρίτης περίοδου. 57-42. Αύξηση κατά ένα πόντο ανά περίοδο για την ομάδα του κεραυνού. 13 στην πρώτη περίοδο, 14 στη δεύτερη, 15 στην τρίτη. Η ΑΕΛ 18-18 και τώρα 21 και η διαφορά των 9 πόντων στο ημίχρονο ανεβαίνει στους 15 στο τέλος της τρίτης περίοδου με το 21-15 σε αυτή τη δεκάλεπτο για τους πρωταθλητές. Πάμε στα πυρκαγία διαφημίσεις και επιστρέφουμε κοντά σας ξανά σε λίγο. Μείνετε μαζί μας. Λεμεσό. Στο παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία των διοργανώσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης με τον αγώνα ΟΠΑΠ Super Cup ανδρών πρώτης κατηγορίας μεταξύ της πρωταθλήτριας Πρωτέας ΕΚΑ ΑΕΛ και του κυπελούχου Κεραυνού Στροβόλου. Στα 3/4 της διαδρομής η ομάδα της Λεμεσού προηγείται με 15 πόντους. 15 πόντοι ήταν και καλύτερη περίοδος επιθετικά για τον Κεραυνό η τρίτη, όπου πέτυχε εις αριθμούς πόντους. Κουίτς για την ομάδα της ΑΕΛ σε αυτό το turnaround jumper. Ατόφιο σουτ από τον Κουίτς που φτάνει στους 17 και είναι ο πρώτος σκόρερ του αγώνα. Στους 10 ο Χέντερσον εδώ, κάτοχος της μπάλας για τον Κεραυνό. Έκανε το λάθος, έσωσε εκεί ο Σουτσού, τρέχει με τον Παλάλα η ΑΕΛ. Παλάλα θα κρατήσει πλάγια για τον Άλεξιτς, ο οποίος θα χάσει τον έλεγχο της μπάλας. 10ο λάθος για την ΑΕΛ, δεύτερο για τον ομίλο την Άλεξιτς. 59-42, η διαφορά στους 17 είναι η μεγαλύτερη για την ώρα. Γιαννάς. Κοσάνοβιτς, το μπάσιμο δεν θα τελειώσει η φάση. Εκεί το επιθετικό rebound από τον Νταμιάνοβιτς. Το καλάθι και το φάουλ, νομίζω από τον Κουίτς. Είναι το τρίτο, πρώτο ματικό για την ΑΕΛ στην τέταρτη περίοδο. Συμπληρωματική βολή για τον Βόσνιο. Ευκαιρία για ένα μέσο τρίποντο. Εδώ ο Κουίτς. Καλό παιχνίδι σήμερα. 5 στα 5 δίποντα. Μια στις 2 βολές, 2 στα 5 τρίποντα. 3 rebounds στους 17 πόντους. Έμεσο τρίποντο για τον Νταμιάνοβιτς, ο οποίος έχει 100% ευστοχία. 2 στα 2 δίποντα.
και μια εύστοχη βολή, δεν επιχειρήσει άλλες προσπάθειες. Έχει 3 φάουλ, 2 rebound σε ένα επιθετικό ένα αμυντικό, 3 λάθη. Στους 5 πόντους μείωσε στους 14, 59-45. Κούιτς για 3, αυτή τη φορά βάλα στη Στεφάνη Νταμπλό και στα χέρια των παιχτών του Κεραυνού. Νταμιάνοβιτς για τον για να ψάχνει τον διάδρομο, θα κρατήσει. Τώρα Νταμιάνοβιτς, Κοσάνοβιτς, Βιντάκοβιτς. Βιντάκοβιτς ψάχνει τον baseline drive, αλλά καλή άμυνα από τους παίκτες της ΑΕΛ. Στατική σε αυτή την φάση επιθετικά οι παίκτες του Κεραυνού. Δεν είχε τις επιλογές εκεί να δώσει πάσα όταν επιχείρησε το drive. Κλείστηκε μόνος, έχασε την μπάλα. Έτσι η ΑΕΛ έχει την ευκαιρία να σπρώξει και άλλο επιθετικά, να αυξήσει την διαφορά των 14 πόντων με την οποία προηγείται. Παλάλας. Αλεξίτς. Σουτσιού. Έγινε το switch αμυντικά από τους παίκτες του Κεραυνού. Σουτσιού στην Στεφάνη. Και στα χέρια του Γιάννα τώρα. Χέντερσον. Απέναντι στον Γαλλό. Προσπαθεί μόνος ο Αμερικανός τώρα. Υποχρεωτικά πρέπει να δώσει την μπάλα. Κλέβει ο Παλάλας. Και στον εφηδιασμό η ΑΕΛ με τον Άλεξιτς να προλαβαίνει ο Γιαννάς. Κάνει όμως το φάουλ. Φάουλ που θα στείλει τον Μίλου την Άλεξιτς στην γραμμή για δύο βολές. Άλεξιτς στους 16, τέταρτο για τον Παναγιώτη Γιαννά. Πρώτο ματικό για τον Κεραυνό στην τέταρτη περίοδο. Στο παιχνίδι ο Αναστασιάδης και ο Βουκατίνοφ. Στην θέση των Χέντερσον και Βιτάκοβιτς, ενώ πέρασε το παιχνίδι και ο Woodward στην θέση του Γιώργου Παλάλα. Κεραυνός με Γιαννά, Βιτάκοβιτς, Αναστασιάδη, Ταμιάνοβιτς και Κοσάνοβιτς, ενώ η ΑΕΛ με Woodward, Σουτσιού, Λιάτσο, Άλεξιτς και Κουίτς. Ενώ ετοιμάζει ξανά τον Ράντολ, ο οποίος είναι χρεωμένος με 4 φάουλ. Φάουλ μακριά από την φάση, από τον Κοσάνοβιτς. Δεύτερο ματικό για τον Κεραυνό στην τέταρτη περίοδο, τέταρτο προσωπικό για τον Κοσάνοβιτς. Περνάει στο παιχνίδι ο Ραντόγεβιτς στην θέση του Νταμιάνοβιτς. Τέταρτο για τον Νταμιάνοβιτς και όχι για τον Κοσάνοβιτς. 60-45. Good work για τον Άλεξιτς. Κάνει τον μπάσιμο, δίνει στον Ράντολ. Πήγε για το κάρφωμα, δεν τα κατάφερε. Πήρε όμως το φάουλ. Να δούμε σε ποιον χρεώνεται. Στον Κοσάνοβιτς τώρα. Εδώ ο Ραντόγεβιτς δεν είναι αυτός που έκανε το φάουλ. Ενώ επαναφέρει τον Χέντερσον ο κύριος Φραγκιάς στην θέση του Κοσάνοβιτς. Δύο βολές για τον Ράιαν Ράντολ, ο οποίος είναι μία στις δύο βολές, 3-9 δίποντα, 4 φάουλ, 5 rebounds, 3 αμυντικά, 2 επιθετικά. Και τώρα στους 8 πόντους με την εύστοχη πρώτη βολή φέρνει διαφορά στους 16. 2 στις 2 σε αυτό το ταξίδι, αφορά στους 17-62-45. Γιαννάς απέναντι στον Woodward. Παίρνει το σκρίν από τον Ραντογεβιτς. Αναστασιάδης. Το πολύ μακριά για 3. Είναι άστοχος. Woodward θα μαζέψει παρά την πίεση εκεί από τον Βουκατίνο. 7 λεπτά για το φινάλε. Χάρη καθοδόν στο τρίτο σερί. Στην τρίτη σερί νίκη σε αυτή την διοργάνωση και έχει στην ιστορία της η ομάδα της ΑΕΛ. Δύσκολα τα πράγματα για τον Κεραυνό μετά και το τρίποντο από τον Αλέξη, ο οποίος φέρνει διαφορά στους 20, φτάνοντας ο ίδιος ταυτόχρονα στους 20 πόντους. Ναι, Κώστα, θεωρώ πως η ΑΕΛ είναι πιο σοβαρή στον αγωνιστικό χώρο. Μπήκε από το πρώτο δεκάλεπτο και διατηρεί μια διαφορά που της δίνει δικαίωμα να βλέπει μακριά και φέτος, τόσο εντός
των χωρικών υδάτων της Κύπρου, όσο και εκτός Κύπρου στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις με την πρωτεία για την ομάδα της πρωτείας ΚΑΕΛ. Έχω την εντύπωση μπορεί να μην το δηλώνουν. Εδώ τρίποντο και από τον Λιάτσο. Η διαφορά στους 23, 68-45. Έχω την εντύπωση ότι στοχεύουν σε Final Four στο FIBA Euro Cup. Έστω και αν δεν το έχουν δηλώσει με τις κινήσεις στην άνοδο του προϋπολογισμού. Και σε συνδυασμό με την ελαφρώς αποδυνάμωση της διοργάνωσης με την φυγή κάποιων ομάδων για το Euro Cup. Κάρφωμα από την ΑΕΛ που χορεύει πλέον στο παρκέ, φέρνοντας τη διαφορά στους 25, 70-45. Εξαιρετική βραδιά πλέον για τους γαλαζοκίτρινους απέναντι στην ομάδα του Κεραμνού. Εδώ το κάρφωμα showtime από τους παίχτες της πρωταθλητρίας. Πάμε στα πυρκάγια διαφημίσεις, επιστρέφουμε κοντά σας σε λίγο. Μιλήσαμε για την προσπάθεια που θα κάνει φέτος η ΑΕΛ στην Ευρώπη, όπως και ο Κεραυνός στην ίδια διοργάνωση μαζί και ο ΑΠΟΕΛ. Και ήδη οι φίλοι της ΑΕΛ ζήτησαν από τους παίχτες της ομάδας τους την προσπάθεια στην Ευρώπη. Η ΑΕΛ τρίζει τα δόντια από το ξεκίνημα, Άρη, των διοργανώσεων της Ομοσπονδίας. Η διαφορά στο ΣΥΝ 25 με ένα 13-3 στα πρώτα 4,5 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου. Και αναγκάζει τον Βασίλη Φραγκιά να μιλήσει σκληρά στους καλαθοσφαιριστές του. Είπε χαρακτηριστικά πως παρατήσατε το παιχνίδι, ούτε σκριν κάνετε, ούτε επιθέσεις, ούτε τίποτα. Διαμαρτύρεται ο κύριος Φραγκιάς και για την άμυνα των καλαθοσφαιριστών του, καθώς είδαμε πολλές επιθέσεις της ΑΕΛ να βγαίνουν με σχετική ευκολία. Βιτάκοφ γύρω από τον Woodward, ένα off-balance shot. Θα πάρει το φάουλο ο Ραντόγεβιτς από τον Περεντό. Είναι το δεύτερο για τον Κωνσταντίνο Περεντό. Δεύτερο ομαδικό για την ΑΕΛ στην τέταρτη περίοδο. Αναστασία της για τον Ραντόγεβιτς. Χρυσόκας, Βιτάκοφ. Καλή άμυνα από τους παίχτες της ΑΕΛ. Επαναφέρουν όμως του Κεραυνού. Με τον Βιτάκοφ να παίρνει το φάουλ από τον Αλέξιδον Λιάτσο. Η προηγούμενη φάση, Άρη, με το λάθος, με το φάουλ από τον Περεντό στον Ραντόγεβιτς, δείχνει πολλές φορές το πώς λειτουργεί ένας παίχτης στο γήπεδο. Δεν χρειάζονταν το φάουλ γιατί στην επαναφορά οι παίχτες του Κεραυνού είχαν 4 δευτερόλεπτα στην διάθεσή τους και με την μάχη εκείνη για το rebound είχε μείνει ένα δευτερόλεπτο. Δεν μπορούσε με την πλάτη στο καλάθι και χωρίς να έχει καθαρά την μπάλα στην κατοχή του Ραντόγεβιτς να γυρίσει να κάνει το σουτ και να απειλήσει την ΑΕΛ. Γι' αυτό το φάουλ σε εκείνη τη φάση ήταν αχρίαστο. Πολλές φορές όμως το μπάσκετ είναι και ένστικτο, Κώστα, γι' αυτό το γνωρίζεις καλά. Πολλές φορές βάσει ψυχολογίας οι καλαθοσφαιριστές θέλουν να κάνουν το κάτι παραπάνω. Όπως αρκετές φορές το πάθος και το πείσμα. Το πάθος του και ενθουσιασμός του παίχτη. Άλλο ένα φάουλ από πλευράς ΑΕΛ. Ραντόγεβιτς στην γραμμή για δύο βολές, είναι 2 στις 4 στους 6 πόντους. Ευστοχή όμως στην πρώτη, 3 στις 5 στους 7, μείον μισή στους 23, 70-45. Ξανά η φάση και το φάουλ που κέρδισε ο Ραντόγεβιτς, ο οποίος ευστοχή και στις δύο βολές. Σε αυτό το ταξίδι, Κεραυνός 15 στις 25, άλλοι 18 στις 24. Πίεση ψηλά από τους παίκτες του Κεραυνού με τον Βουκατίνοφ στον Woodward. 4-36 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Τουέιν Woodward στον πάσιμο για τον Περεντό. Θα του φράξει τον δρόμο όμως ο Ραντόγεβιτς. Αναστασιάδης. Βουκατίνοφ, καλή άμυνα από τους παίκτες της ΑΕΛ. Θέλω να βγουν στον ευθυασμό, επιστροφή στην άμυνα από τον Γιώργο Αναστασιάδη. Κλέβει
την μπάλα από την πάσα του Σουτσού στον Περεντό και επανέρχεται ο Κεραυνός στην δική του επίθεση. Ο Κατίνοφ πήρε το σκριν από τον Ραντόγεβιτς γύρω από τους παίκτες της ΑΕΛ, τελειώνει την φάση, μειώνει στους 20 ο Κεραυνός, 70-50 και ο Ίκορ Μικλίνη 6-4 λεπτά και 3 δεύτερα πριν την ολοκληρώση του αγώνα, ζητάει το time out. Θέλει την μεγάλη νίκη, δεν θέλει να αφήσει τον Κεραυνό να πλησιάσει περισσότερο. Η διαφορά, όπως είπαμε τώρα, στους 20 πόντους, 70-50. Μείνετε μαζί μας. 70-50 λοιπόν προς τα ΙΑΕΛ, ο Κεραυνός πιέζει ψηλά. Κεραυνός, ο οποίος μετά το time out νωρίτερα απάντησε με ένα σερί 5-0 και υποχρέωσε τον Ίγκορ Μικλίνιξ να ζητήσει το time out, για το οποίο θα μας ενημερώσει ο Άρης Κυριάκου. Δεν χαλαρώνουμε, συνεχίζουμε όπως έχουν μέχρι στιγμής τα δεδομένα για την ομάδα μας. Θέλω περισσότερες κινήσεις και επιλογές στην επίθεση. Αυτά ήταν τα λόγια του κυρίου Μικλίνιεξ, ο οποίος με αυτά τα λόγια δεν εφησυχάζει και θέλει όσο μεγαλύτερη διαφορά γίνεται. Εδώ ο Ρώσος, ο Τέτουσκι, εστοχή στην βολή. 4 στις 5, τόσοι είναι και οι πόντοι του, 4, όλοι από τις βολές, 5 στις 6 βολές, 72-50, σειρά του Βασίλη Φραγκιά να ζητήσει το time out. Εδώ το φάουλ που κέρδισε νωρίτερα ο Ρώσος, στόχισε και στις 2 βολές και έφερε διαφορά στους 22, θα επιστρέψουμε ξανά στα πυρικά για άλλο ένα διαφημιστικό μήνυμα, μείνετε κοντά μας. ...72-50. 3:48 για να τελειώσει το παιχνίδι εδώ στην αίθουσα Σπύρος Κυπριάνου στην Λεμεσό. Η διαφορά στους 22 πόντους για την πρωταθλήτρια πρωτέας ΕΚΑΕΛ απέναντι στην Κυβελούχο Κεραυνό Στροβόλου. Άρη, πολύ νωρίς ξανά το time out ζήτησε ο κύριος Φραγκιάς, που έφερε ήδη αποτέλεσμα με το καλάθι από τον Ραντόγιοβιτς και τη συμπληρωματική βολή. Ο κύριος Φραγκιάς παρουσιάστηκε, θα έλεγα, νευρικός, έξω φρενών, καθώς οι καθοσφαιριστές του από το προηγούμενο time out, όπως είπε, δεν ακολούθησαν ούτε κατά 1% τις οδηγίες του. Είπε να παίξουν 2-2-1, ούτε 3-2 δεν παίξαν. Τα συστήματα πήγαν στο καλάθι των αχρήστων. Και είναι απογοητευμένος, δεν ξέρω αν είδες την κίνηση που έριξε το πινακάκι κάτω στο έδαφος. Dwayne Woodward πατούσε γραμμή για 2 το σουτ, 74-53, διαφορά στους 21. Βουκατίνοφ γύρω από τον Λιάτσο, έχει καλή αρτικότητα και καλό κράτημα στον αέρα, αλλά αστόχησε στην βολή. Woodward θα περάσει στην γωνία για το Σουτσούκ, αυτός για 3. Κερδίζει ο Ρώσος, αλλά θα τελειώσει την φάση, μπαλά έξω για την ομάδα του Κεραυνού. Τέτουσκιν δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την προσπάθεια του, τον έκλεψε εκεί από τον Ραντόγεβιτς. 2:53 για το φινάλε, βέβαια δεν τίθεται θέμα πλέον και άμα θα πάρει το Ρώσος φύλλο αγώνα και ποια θα κατακτήσει την ασπίδα. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι και από τις δύο ομάδες θα τελειώσει δυνατά το παιχνίδι και πού θα είναι η διαφορά στο παιχνίδι. Εδώ ζητάνε και παίρνουν αντιαθλητικό οι παίκτες του Κεραυνού παρά τις διαμαρτυρίες στον πάγκο της ΑΕΛ. Κοζομάρα πέρασε για την ομάδα της ΑΕΛ στο παιχνίδι, αριθμό 13, Σερβοκύπριος. 1.93, 24 χρόνων. Δύο βολές εύστοχες από τον Ραντόγεβιτς, ο οποίος κατέστη ο δεύτερος παίκτης του Κεραυνού με διψήφιο αριθμό πόντων, στους 12, στους 10 ο Χέντερσον. 2:36 για το τέλος του αγώνα, διαφορά στους 20 για την ομάδα της ΑΕΛ. Κεραυνός στην επίθεση. Αναστασιάδης,
θα κάνει τον πάσιμο υπό την πίεση εκεί του τέτος και θα στοχίσει. Θέλει να τρέξει η ΑΕΛ. Περεντός για τον Τέντουσκιν. Βγαίνει άμυνα προσωρινά. Ανανεώνουν την επίθεσή τους. Έχουν 12 δεύτερα. 2 και 10 για το φιναλέ του αγώνα. Woodward. Για τον Λιάτσο. Θα κάνει τον πάσιμο. Δεν θα τελειώσει την φάση. Μαζεύει ο Ραντογεβίτς. Βουκατίνοφ. Αναστάσια της εντελώς μόνος για τρεις. Δεν είναι καλό το σούτ. Τέντουσκιν θα μαζέψει μπροστά για τον Λιάτσο και αυτός για τον Περεντό, ο οποίος θα τελειώσει την φάση στον εφημιασμό για την ομάδα της ΑΕΛ. 76-54 η διαφορά στους 22. 1-36 για το φινάλε του αγώνα. Τρισόκας για τρεις από το ύψος της ρακέτας. Είναι εύστοχος ο Παναγιώτης Τρισόκας. Ένα τέτοιο τρίποντο σε κάθε παιχνίδι που πετυχαίνει. Μειώνει στους 19, 76-57. Σουτ τριών πόντων, κακό το σουτ από τον Κοζομάρα, από τον Κράτη Κοζομάρα. 1-0-5 για το φινάλε. Τρέχουν, δεν υπάρχει control basket. Κεραυνός συνεχίζει την επίθεση του, 14 δεύτερα στη διάθεσή του. Άστοχος ο Βουκατίνοφ, η μπάλα παραμένει στην κατοχή των παιχτών του Κεραυνού με τον Αναστασιάδη. Καθώς ανανεώθηκε η επίθεση των κυπελούχων, κλείνεται, γυρίζει πίσω στον Τρισόκα. 12 δεύτερα για την επίθεση. Αναστασιάδης ξανά παίρνει το baseline drive, θα του πει όχι ο Σουτσούκ με φάουλ όμως. Φάουλ που στέλνει τον Αναστασιάδη στην γραμμή για δύο βολές. 76-57. Στους 19 η πόντη της διαφοράς έχει την ευκαιρία να μειώσει ο Γιώργος Αναστασιάδης. Τους είναι στους 7 πόντους. Ας το χωρίσουμε στην πρώτη βολή. Μία στις δύο σε αυτό το ταξίδι. 3-7 συνολικά στους 8 πόντους. Και εδώ καλή άμυνα από τον Βιτάκοβιτς με τη βοήθεια του Βουκατίνοφ. Έκλεισαν τον Κοζομάρα, ο οποίος έκανε το επιθετικό φάουλ. 31 δευτερόλεπτα, Κεραυνός στην επίθεση. Ίσως η τελευταία του επίθεση στο παιχνίδι. Ραντόγεβιτς έξω για τον Αναστασιάδη. Δεν θα τελειώσει την φάση. Κοζομάρα μπροστά για τον Woodward και αυτός για τον Λιάτσο. Θα στοχίσει αλλά εμπάλα στην κατοχή της ΑΕΛ με 11 δευτερόλεπτα και κάτι ψηλά για την ολοκλήρωση του αγώνα. 76-58-19-16 το σκορ στην τέταρτη περίοδο για τους πρωταθλητές. Woodward έξω για τον Λιάτσο, αυτός σε σούτ τριών πόντων στην εκπνοή του χρόνου είναι άστοχος. Τέλος του αγώνα με την ΑΕΛ να κερδίζει, με την πρωταθλήτρια πρωτέα σε ΑΕΛ να κερδίζει τον κυπελούχο Κεραυνό με 76-58 με 18 πόντους διαφορά, τρίζοντας ουσιαστικά τα δόντια από το ξεκίνημα του αγώνα. Ήταν καλύτερη από την αρχή μέχρι το τέλος, κέρδισε όλες τις περιόδους. Και αυτό νομίζω άρα είναι ενδεικτικό, το ότι σε καμιά περίοδο δεν έμεινε πίσω στο σκορ. 18-13 η πρώτη, 18-14 η δεύτερη, 21-15 η τρίτη και 19-16 η τέταρτη μας έφεραν στο συνολικό 76-58 απέναντι σε ένα Κεραυνό που ξεκίνησε δυνατά αλλά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει τον ρυθμό της ΑΕΛ. Βέβαια υπήρχε και η απουσία του Πάτρικ Λί,
Ήταν και ο τραυματισμός του Τρισόκα στα μέσα την περασμένη εβδομάδα. Σίγουρα ο Κεραυνός θα παρουσιαστεί πιο δυνατός στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Η ΑΕΛ όμως είναι αυτή που γιορτάζει σήμερα τον τρίτο σερί τίτλο, το τρίτο σερί Super Cup, ο ΠΑΠ στην πέμπτη σερί εμφάνισή της. Και βέβαια είναι η ομάδα Άρη που κερδίζει ουσιαστικά την επαμοιβόμενη ασπίδα, γιατί στα 4 από τα 5 χρόνια που είναι η επαμοιβόμενη ασπίδα έχει ήδη κερδίσει το τρόπαιο 3 φορές, και να μην το κερδίσει την επόμενη χρονιά θα της ανήκει η ασπίδα για την πενταετία αυτή. Ναι, συμφωνώ μαζί σου Κώστα, σαφώς ανώτερη καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού η ΑΕΛ. Έδειξε πως και φέτος θα αποτελέσει το ισχυρό φαβορί όσον αφορά τον τίτλο του πρωταθλητή. Αυτά θα τα δούμε όμως κυρίως στα play-offs. Προέχει το Super Cup όπως το κατέκτησε, και θα δούμε στην πορεία αν αυτοί οι καλαθοσφαιριστές θα αντέξουν το βάρος τόσο της Ευρώπης όσο και της και του φετινού πρωταθλήματος για να παραμείνουν στην κορυφή της κυπριακής καλαθόσφαιρας. Με τη διαφορά όμως ότι φέτος Άρη στο ίδιο επίπεδο διοργάνωσης που είχε η ΑΕΛ πέρσι θα είναι και ο Κεραυνός και το ΑΠΟΕΛ, αν βέβαια και οι τρεις ομάδες περάσουν από τον προκριματικό γύρο, έχουν και τρεις παιχνίδια πριν μπουν στους ομίλους της διοργάνωσης. Ναι, και εμείς ελπίζουμε πως δεν θα υπάρχει το μονοπόλιο στην κυπριακή καλαθοσφαίριση, τόσο ώστε να βλέπει και ο φίλαθλος κόσμος καλό θέαμα, κυρίως στους αγωνιστικούς χώρους, για να προσέρχεται και παραπάνω κόσμος στις κερκίδες, έτσι, όπως είπαμε και στην αρχή μαζί με τους προλαλήσαντες. Οι κυπελούχοι εκτιμένη σήμερα παίρνουν τα μετάλλια τους από τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας, τον κύριο Παλάβα, κοντά και ο κύριος Χρυσοστόμου, μαζί και με τον κύριο Κώστα Χατζικακού, εκ μέρους της εταιρείας ΟΠΑΠ, του μέγα χορηγού των διοργανώσεων της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, αλλά και των μεταδόσεων. Άριστα γρήγορα μια κουβέντα από καλαθοσφαιριστή του Κεραυνού. Έχω δίπλα μου τον Παναγιώτη τον Γιαννά Κώστα, ο οποίος δεν θα έλεγα πως είναι από τους διακριθέντες, όμως η ομάδα του Κεραυνού θέλει μοντάρισμα προκειμένου να σπάσει την κυριαρχία της ΑΕΛ. Συμφωνείς Παναγιώτη? Δεν είμαστε έτοιμοι ακόμα, όλες οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα. Δεν παίξαμε και καλά σήμερα, πιστεύω ότι θα εμφανιστούμε πολύ σκληρύτερο στο πρωτάθλημα παρά την σημερινή παρουσία μας εδώ, και πιστεύω ότι αυτή η χρονιά θα είναι δική μας. Έγινε. Αισιόδοξος ο Παναγιώτης Γιάννας Κώστα, παρά την αποτυχημένη σήμερα μέρα. Για την ώρα δεν έχουμε λόγο να τον αμφισβητήσουμε. Πήραν τα μετάλλια τους, πήρε και το κύπελλο ο Γιώργος Αναστασιάδης, και σειρά των καλαθοσφαιριστών της ΑΕΛ να πάρουν τα μετάλλια τους, και βέβαια το βαρύδιμο τρόπαιο σε 8 εμφανίσεις στη διοργάνωση αυτή, έκτη κατάκτηση για την πρωτέας ΕΚΑ ΑΕΛ, τρίτη σερί. Και βέβαια τέταρτη κατάκτηση σε 5 χρόνια. Νομίζω λέει πολλά αυτό Άρη, μαζί με τους 5 σερί τίτλους. Λέει πολλά για την αυτοκρατορία που έχει δημιουργήσει την τελευταία πενταετία η ομάδα της Λεμεσού. Σίγουρα η κυριαρχία αποτυπώνεται και σε αριθμούς. Δεν είναι καλό να το λέμε συνεχώς, όμως η ΑΕΛ... Δεν το λέμε εμείς, το λένε οι κατακτήσεις. Το λένε οι αριθμοί, έτσι. Ακριβώς. Εμείς πάντα επιζητούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα και ο καλύτερος στο φινάλε να το κερδίζει. Τα προηγούμενα χρόνια, την τελευταία πενταετία, η ΑΕΛ ήταν η καλύτερη, γι' αυτό κέρδιζε και τους τίτλους. Οι φίλοι των πρωταθλητών τραγουδούν στην εξέδρα,
παίρνουν την αίσθηση ότι και φέτος θα είναι η χρονιά τους. Βέβαια ένα παιχνίδι είναι αυτό όπως είπε και ο Παναγιώτης Γιαννάς και άλλο η Ασπίδα, άλλο το πρωτάθλημα, υπάρχουν πολλές συγκυρίες, εντελώς διαφορετικό πρόσωπο στα play-offs, αλλά είναι πολύ, πολύ νωρίς να μιλάμε για τέτοια πράγματα. Σήμερα η ΑΕΛ ήταν καλύτερη, το δείξε καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, είχε περισσότερες λύσεις και αμυντικά και επιθετικά και κατάφερε δίκαια πιστεύω να πάρει την νίκη απέναντι στον Κεραυνό, ο οποίος είχε αρκετές προσθήκες σε σχέση με την περσινή χρονιά και χρειάζεται και αυτός χρόνο για να χτίσει την φετινή του ομάδα. Εδώ ο κύριος Χατζηκάκου. Σε όλους τους συντελεστές της ομάδας της ΑΕΛ. Εδώ και ο Νικόλας, ο φυσιοθεραπευτής. Και ο Μιλουτίν Αλέξιτς, αυτός που θα παραλάβει την ασπίδα. Πρώτα ο κύριος Σοφοκλέους, ο μεγάλος χορηγός της ΑΕΛ Πρωτέας. Παραλαμβάνει την ασπίδα, δέχεται και τα συγχαρητήρια και βέβαια δεν ξέρω αν θα την παραδώσει στον Άλεξη Τσιάν. Ο Άλεξη ήταν ο πολυτιμότερος παίχτης και θα πάρει και αυτό το δικό του βραβείο. Άρη, πλησιάζει, σε παρακαλώ. Δεν μας είπε κανείς για MVP, κρατάει ένα επιπρόσθετο κύπελλο εκεί ο κύριος Χατζηκακού. MVP ο Μιλουτίν Άλεξιτς. Κώστα, σωστά όπως προέβλεψες. 5 στις 6 βολές, 3 στα 4 τρίποντα, 3 στα 5 τρίποντα, 4 πάσες, 3 rebounds, 3 κλεψίματα, 1 block, μόλις 2 λάθη στους 20 πόντους, μόνος παίκτης που έπιασε το φράγμα των 20 πόντων δικαιωματικά με τη συνολική του εμφάνιση. Παίρνει τον τίτλο του πολυτιμότερου παίκτη του αγώνα και δέχεται βέβαια το ζεστό χειροκρότημα από όλους εδώ στην αίθουσα Σπύρος Κυπριάνου. Άρη, και μια κουβέντα από τους νικητές βέβαια. Να ρωτήσουμε αν δόθηκε, νομίζω δόθηκε, αν κατάλαβα καλά, γιατί εδώ είναι το τρόπαιο, το κύπελλο που πήρε στο τέλος ο Αλεξίτς, αν δόθηκε η επαμοιβόμενη, και δόθηκε και η ασπίδα, ναι, ακριβώς, Κώστα, γιατί ήταν η τρίτη κατάκτηση σε 4 χρόνια, δεν έχει σημασία η επόμενη χρονιά. Έχω κοντά μου τον Μιλουτίν Αλεξίτς, Κώστα. Κάνε εσύ τις ερωτήσεις και στα γρήγορα θα μεταφράζω. Μιλουτίν. Μιλουτίν, first trophy for your team and first trophy for you, of course. Is it easy? Okay, just a second, please, because... Μας ευχαρίστησε ο Μιλουτίν Αλέξιτς επειδή θέλει να βγάλει τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Θα του δώσουμε λίγο χρόνο. Και η ερώτηση φαντάζομαι θα είναι πρώτο τρόπιο, είναι η διαπαρχία μιας χρονιάς τροπέων. Μιλουτίν, first trophy for you and first trophy for ΑΕΛ. You think that is the first trophy for this year? Of course, I think this is just first, you know, and of course we have our target, you know, in front of us. This is just beginning of season. I'm happy because we had very good game and we played very good game, very good against Kerevnos. But we continue with our target, now Star Championships after FIBA Europe, and this is for us also most important target. Thank you very much. Good luck. Thank you. Δείχνουν, δηλώνει ότι όλα αποτελούν προτεραιότητα ουσιαστικά για την ΑΕΛ, πρώτος τίτλος της χρονιάς. Θέλουν ο Μιλουτίν Αλέξιτς να ακολουθήσουν και το πρωτάθλημα αλλά και η πορεία στην Ευρώπη. Μια κουβέντα και από τον, Γιώργο, από τον κύριο Λοϊζίδη εδώ κοντά. Πρώτος τίτλος της χρονιάς, έτσι για να ολοκληρώσουμε. Άρη. Ναι, κύριο Λοϊζίδη, πρώτο δείγμα τελικός θετικό.
18 πόντι, θα έλεγα εγώ, η προσωπική μου άποψη είναι πολύ για, για την ΑΕΛ. Όμως σήμερα η ομάδα της αγωνίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού σοβαρά και πήρε αυτό το αποτέλεσμα πάνω σε έναν αντίπαλο ο οποίος φέτος θα διεκδικήσει και αυτός, δεν θα έλεγα το επίσης όρις στο πρωτάθλημα, με τις, με τις δικές της πιθανότητες στο πρωτάθλημα. Ήταν μια νίκη πάνω σε έναν πολύ άξιον αντίπαλο. Νομίζω η ομάδα μας έδειξε πολύ θετικά δείγματα απόψε. Πάντα ανησυχούμε στους πρώτους αγώνες αν η ομάδα έχει βρει το ρυθμό της. Είδαμε μια ομάδα να έχει ρυθμό και να παίζει έξυπνα. Και αυτό μας χαροποίησε. Είναι ένας πρώτος αγώνας, ο πρώτος τίτλος της χρονιάς, έστω και ο τρίτος στην τάξη. Όμως ήταν στόχος, τον πετύχαμε και τώρα κοιτάζουμε τη συνέχεια αν Κύπρο και Ευρώπη. Με αισιοδοξία από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Πάντα με αισιοδοξία. Αλλά με σοβαρότητα. Εμείς θα σας ευχηθούμε καλή επιτυχία και στο μέλλον και κυρίως στις ευρωπαϊκές σας υποχρεώσεις να μας κάνετε πάντα περήφανος. Ευχαριστούμε τον κύριο Λοϊζίδη. Κώστα, ο λόγος σε σένα, νομίζω... Νομίζω ολοκληρώνουμε, να πάμε έτσι στα γρήγορα με τα στιγμιότυπα και τα στατιστικά για να ανακεφαλαιώσουμε ένα παιχνίδι το οποίο η εικόνα ήταν ξεκάθαρη από το ξεκίνημα μέχρι το φινάλε. Η ομάδα της ΑΕΛ ήταν καλύτερη από την αρχή μέχρι το τέλος. Με θυμίζουμε, καθώς βλέπετε εσείς τα συνολικά στατιστικά εδώ, τα 21 λάθη πολλά για την ομάδα του Κεραυνού. Υπενθυμίζουμε ότι θα παρουσιαστεί βελτιωμένος, αυτό που είχαμε πει νωρίτερα. Είμαστε σίγουροι μάλλον ότι θα παρουσιαστεί σαφώς βελτιωμένος στο πρωτάθλημα. Αυτό που δείχνει, που ξεχωρίζουμε περισσότερο από όλα στα στατιστικά, οι 13 assist έναντι 5 της ομάδας του Κεραυνού, και αυτό δείχνει την καλύτερη ποιότητα που διαθέτει μια ομάδα επιθετικά. Η ΑΕΛ λοιπόν, καλύτερα από το ξεκίνημα, 18-13 η πρώτη περίοδος, 18-14 η δεύτερη, 21-15 η τρίτη, 19-16 η τέταρτη, με τελικό αποτέλεσμα 76-58 και βέβαια ο πρώτος τίτλος της χρονιάς στην πρωταθλήτρια πρωτέας ΕΚΑ ΑΕΛ. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την ερχόμενη Παρασκευή για την πρώτη απευθείας μετάδοση από το Κίτιον. ΑΕΚ είναι ο φώτης πλέον ομάδα της ΑΕΚ με την ομάδα της Ομόνιας. Θα είναι μια πολύ ενδιαφέρον χρονιά. Η ΑΕΛ λοιπόν ξεκινάει η νικηφόρα την προσπάθειά της στις φετινές διοργανώσεις της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, παίρνει και τον πρώτο τίτλο της χρονιάς και βέβαια στρέφει πλέον την προσοχή της στους άλλους τρεις στόχους που είναι πρωτάθλημα κύπελλο και η καλή πορεία της Ευρώπης μέχρι και το Final Four της FIFA, του FIFA Europe Cup. Αυτά για σήμερα, καλή μας φίλη, από τον Άρη Κυριάκου, τον Κώστα Τρελουρή, τη σκηνοθέτη μας Αναστάζια Λουκά και όλα τα παιδιά που εργάστηκαν για την ζωντανή αυτή μετάδοση. Να είστε πάντα καλά. Καλή σας νύχτα.